Καλησπέρα σας. Στόχος της στέγης είναι και η προσέγγιση σύγχρονων θεμάτων με έναν τρόπο κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο που θα συμβάλλει στη διάβγεια της κρίσης των φύλων της στον αντίποδα των διχαστικών στερεότυπων που τρέφουν το φανατισμό. Νιώθουμε τυχεροί γιατί το σημερινό θέμα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα τον συζητήσουμε με δύο ανθρώπους καταξιωμένους στο χώρο τους, που τους χαρακτηρίζει η γνώση, η εμπειρία, η ευαισθησία. Για να συντομεύσω, φιλτράρω τα πλούσια βιογραφικά τους, εστιάζοντας ακριβώς στη γνώση, στην εμπειρία, στην ευαισθησία τους. Βασίλης Παπαδόπουλος, γνώσεις. Νομική Αθηνών, μεταπτυχιακά στη Γαλλία, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εμπειρία, ως διπλωμάτης. Άγιος Φραγκίσκος, Νέα Υόρκη, Μπαγκόκ, Βουκουρέστι και βέβαια Κίεβο. Σήμερα Γενικός Γραμματέας στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ευαισθησία. Στα χνάρια του Σεφέρη συνδυάζει τη διπλωματία με τη λογοτεχνία και το δοκίμιο. Αναφέρω μόνο τον τίτλο του τελευταίου του βιβλίου. «Διπλωματία και ποίηση, η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη». Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Γνώσεις. Πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο, μεταπτυχιακά στη Γαλλία σε θέματα θεωρίας, κοινωνιολογίας και πολιτικής των ΜΜΕ. Εμπειρίες ως δημοσιογράφος. Παρίσι, Βρυξέλλες, ανταποκριτής των νέων και του Βήματος, υπεύθυνος θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης της Καθημερινής, επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Τα τελευταία χρόνια επιμελείται και παρουσιάζει στο πρώτο πρόγραμμα της ΣΕΡΤ μια από τις πιο έγκυρες ραδιοφωνικές εκπομπές ανάλυσης διεθνών θεμάτων με τίτλο «Με το πρώτο στην Ευρώπη και τον κόσμο». 12 με 1, Σάββατο και Κυριακή. Αν το χάσετε, θα χάσετε. Ευαισθησίες. Επιλέγω μόνο ένα τίτλο βιβλίου. «Η έφηβη και το ίντερνετ». Σημειώνω ότι ήταν στη συντακτική ομάδα του Τέταρτου, του περιοδικού του Μάνου Χατζητάκη και το ότι είχε την πρώτη οικολογική ραδιοφωνική εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα. Οι οπτικές του διπλωμάτη και του δημοσιογράφου είναι συμπληρωματικές. Ο διπλωμάτης συμβουλεύει κυβερνήσεις που έχουν ως προτεραιότητα το συμφέρον της χώρας. Ο δημοσιογράφος ενημερώνει την κοινή γνώμη που συχνά προτάσει το συνέστημα. Ωστόσο, στη μετεχνιακή εποχή μας, οι παραδοσιακές αυτές οπτικές και διασταυρώνονται και διευρύνονται. Ο πλανήτης μας έχει πάψει να είναι ένα άθροισμα εθνών, πατρίδων, με ιδιαίτερα αντιτιθέμενα συχνά συμφέροντα και τίνει να γίνει μια κοινών προβλημάτων κοινή μεγάλη πατρίδα. Αλλά και η παρτίδα στη διεθνή σκακέρα έχει αποκτήσει άλλο ενδιαφέρον, αφού πρωταγωνιστές και πιόνια πρέπει να πάρουν υπόψη τους ότι η ίδια η παγκόσμια σκακέρα τρίζει στις εμφανείς ρογμές της. Ο πλανήτης έχει πάψει να είναι το στέρεο ρινγκ που γνωρίζαμε. Η κλιματική κρίση, οι πανδημίες, η πυρηνική απειλή, τα μεταναστευτικά ρεύματα δεν καταλαβαίνουν σύνορα. Επέλεξα δύο αποσπάσματα που αποδεικνύουν τη σύνθετη διπλωματική δημοσιογραφική οπτική. Δύο μέρες πριν την εισβολή, ο επιφανής αρθρογράφος του New York Times, Thomas Friedman, γράφει άρθρο με τίτλο «Αυτός είναι ένας πόλεμος του Πούτιν, αλλά η Αμερική και το ΝΑΤΟ δεν είναι απλώς παριστάμενοι». Με αναφορές σε κορυφαίους διπλωμάτες. Εισαγωγικά. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο τεράστιοι κορμοί που τροφοδοτούν αυτή τη φωτιά. Ο πρώτος ήταν η απερίσκεπτη απόφαση των ΗΠΑ τη δεκαετία του 90 να επεκτείνουν το ΝΑΤΟ μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Και το δεύτερο και πολύ μεγαλύτερο κούτσουρο είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Πούτιν εκμεταλλεύτηκε κοινικά την επέκταση του ΝΑΤΟ πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας για να συσπυρώσει τους Ρώσους στο πλευρό του, καλύπτοντας την τεράστια αποτυχία της ηγεσίας του. Επέλεξα και ένα απόσπασμα του δικού μας Αλέξη Παπαχελά στην έγκυρη φιλοκυβερνητική Καθημερινή, που εμέσως πλην σαφώς αποστασιοποιείται από την αποστολή των Καλάσνικο. Σε πρόσφατο άρθρο του, με τίτλο «Συμμαχίες και συμφέροντα», γράφει εισαγωγικά. «Τώρα μπαίνουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, πολύ διαφορετικό ασφαλώς. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε.
Κανείς, μα απολύτως κανείς, δεν πρέπει και δεν μπορεί να δεχτεί την εξάρτηση εκείνης της περίοδου του πρώτου ψυχρού πολέμου. Από κανένα και με κανένα αντάλλαγμα. Ούτε η έννοια μιας απόλυτα μονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής μπορεί και πρέπει να είναι αποδεκτή. Δεν ήταν άλλωστε ποτέ ούτε στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να φτάνει στα άκρα για να αποδείξει την ομοφροσύνη της η Ελλάδα. Πριν σας δώσω το λόγο, επιτρέψτε μου μια τελευταία παρατήρηση. Τα γεωπολιτικά θέματα και οι πόλεμοι είναι κατεξοχήν ανδρικά σπόρ. Ποιος θα μιλήσει για τις γυναίκες που θάβουν τους νεκρούς τους γιους στρατιώτες? Ποιος θα μιλήσει για τις μωρομάνες και τα μωρά τους που αντί για νανουρίσματα ακούν σιρήνες? Ποιος θα μιλήσει για τους νέους αγόρια και κορίτσια που μετά από μεγάλη δυστοκία αποφασίσαμε να πάρουμε κάποια μέτρα για το κλίμα για να επαναχωρήσουμε αμέσως με το ξέσπασμα αυτού του πολέμου? Σας δίνω λοιπόν το λόγο επιλέγοντας ένα τελευταίο απόσπασμα, όχι από το Θουκυδίδη, όχι από τον Ηράκλειτο, αλλά από τον Εσχύλο που το θεωρώ πιο επίκαιρο. Να μου λείπουν τα πεδία των μαχών και η δόξα που αιμορραγεί χρυσάφι μολυσμένο από την πλεονεξία. Δεν θέλω να σκλαβώσω, ούτε να σκλαβωθώ. Ένα παραθυράκι θέλω σπίτι μου, να μπαίνει ελεύθερα το φως, να φωτίζει ελεύθερες καρδιές. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία, θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο να κάνει την εισήγησή του για ένα δεκάλεπτο τέταρτο όσο νομίζει. Μετά στον Πολυδεύκη τον Παπαδόπουλο. Μετά θα πάρουμε ερωτήσεις από το κοινό. Ήδη μας έχει έρθει μία ερώτηση. Και στο τέλος θα κλείσουμε με δευτερολογία τον εισηγητών μας. Ο λόγος στον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ευχαριστώ τη στέγη για την πρωτοβουλία της. Καλησπέρα σε όλους. Στον συνονόματο συνομιλητή και σε όλους όσους παρακολουθείτε. Είναι λίγο περίεργη η θέση μου, ευχάριστη και δυσάρεστη, γιατί έχω κάνει 2 φορές πόστο στην Ουκρανία υπηρεσιακά. Είχα τοποθετηθεί εκεί αμέσως μόλις διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και ανοίξαμε την πρεσβεία μας. Ήμουνα τότε πρώτος γραμματέας. Θυμάμαι μία γκρίζα πραγματικότητα, μία πόλη χωρίς καταστήματα, χωρίς εστιατόρια, χωρίς νυχτερινή ζωή, χωρίς οικονομία, με το νόμισμα να έχει καταρρεύσει. Πηγαίναμε να ψωνίσουμε σε σακούλες του σούπερ μάρκετ, στις οποίες είχαμε μέσα κουπόνια, είχε πτωχεύσει δηλαδή η χώρα σχεδόν πλήρως. Θυμάμαι τους ανθρώπους και τα βάσανά τους, τα απερίγραπτα, να επιβιώσουν στο κρύο. Είχαμε φτάσει, θυμάμαι, Δεκέμβριο. Οι δρόμοι δεν υπήρχε καν αρκετή ενέργεια για να φωτιστούν. Οι δρόμοι του Κιέβου. Για να μην σας περιγράψω πώς ήταν η ζωή στα χωριά, στην επαρχία. Δεν ξέρω αν είναι τίμιο να κρίνεις τους ανθρώπους στη δύσκολη στιγμή και να βγάζεις συμπεράσματα ή αν περιμένεις μια περίοδο που ζουν πιο ευτυχισμένα για να αποφασίσεις για αυτούς. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή τους έζησα και εκείνη τη στιγμή είδα ότι πίσω από τις τεράστιες δυσκολίες και πίσω από τα βάσανά τους είχαν μια ιδιαίτερη ανθρωπιά και μια γλυκύτητα. Και ήταν περίεργο το ότι αυτό εμφανιζόταν σε μια κοινωνία που είχε ολιγάρχες, που είχε έντονη την παρουσία της μαφίας, που είχε την προσπάθεια για επιβίωση. Προσπάθεια για επιβίωση που δεν γνώριζε
όρια στο τι θα μπορούσες να κάνεις. Και όμως τα όρια αυτά υπήρχαν. Όταν έφυγα από εκεί, ήταν ένα πολύ δύσκολο πόστο, γιατί το Τσερνομπίλ ακόμα λειτουργούσε και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος. Αισθάνθηκα ότι είχα αγαπήσει και τη χώρα και τους κατοίκους της. Το οποίο δεν μπορώ να το πω για όλες τις χώρες που υπηρέτησα. Δεν υπήρχε ακόμα η αίσθηση της εθνικής συνείδησης. Προσπαθούσαν οι Ουκρανοί να ξαναβρούν το νήμα από το βραχίδιο κράτος, το Ουκρανικό που υπήρξε δύο φορές στο παρελθόν, ή από την εποχή των Κοζάκων, που το 1600 περίπου. Προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν μία ταυτότητα, την οποία την είχε συντρίψει ο Μέγας Πέτρος πρώτα με τη μάχη της Πολτάβας, που είχε κατακτήσει την Ουκρανία, η Μεγάλη Εκατερίνη μετά, που την είχε εκροσίσει, και ο Στάλιν, που είχε επίσης απαγορεύσει ουσιαστικά και την ουκρανική γλώσσα και τη λογοτεχνία. Ξαναβρέθηκα στην Ουκρανία ως πρέσβης πια το 2013 με μια φιλορωσική, με ένα φιλορώσο πρόεδρο, τον Γιαννουκόβιτς, ο οποίος φιλορώσος πρόεδρος είχε βάλει ως πρώτο στόχο του την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεχόμασταν συνέχεια διαβήματα από το φιλορώσο αυτό πρόεδρο για να διευκολύνουμε την προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξαφνικά, τον Σεπτέμβριο, ήταν τον Οκτώβριο, όχι λίγο πιο αργά, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο του 2013, επισκέπτεται τη Μόσχα και γυρίζοντας κάνει μια στροφή 180 μοιρών και λέει ότι πλέον ο στόχος μου δεν θα είναι, δεν θέλουμε πια να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε και οι δυτικές χώρες τον αποθάρρυναν, τα κράτη-μέλη δηλαδή. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε έτοιμοι, δεν είσαστε έτοιμοι, δεν έχετε κάνει μεταρρυθμίσεις, υπάρχει ακόμα διαφθορά, υπάρχουν προβλήματα και στην οικονομία κλπ. Κάνει λοιπόν στροφή 180 μοιρών και λέει ότι εγκαταλείπουμε αυτό το στόχο και θα ενταχθούμε σε αυτό το ευρασιατικό φόρουμ το οποίο είχε οργανώσει η Ρωσία. Τότε ξεκινάει η εξέγερση του Μαϊντάν. Κάτω από το σπίτι μου στην ουσία, το σπίτι δηλαδή ενώ την πρεσβευτική κατοικία, ξεκινάνε οι διαδηλώσεις οι οποίες οργανώθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρώτα με σύνθημα να επιστρέψουμε στην πορεία προς τη Δύση, προς μια δημοκρατική κοινωνία και προς το κράτος δικαίου. Το τονίζω, πρέπει να το τονίσω το κράτος δικαίου, γιατί είναι το βασικό έλλειμμα που έχουν οι μετασοβιετικές κοινωνίες. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε στην Ελλάδα 100%, γιατί δεν το έχουμε ζήσει. Αλλά σε όσους ενδιαφέρονται πιο πολύ, θα πρότεινα να δουν τη συγκλονιστική ταινία, ρωσική ταινία «Λεβιάθαν», η οποία πήρε και το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ της Αγίας Πετρούπολης, που περιγράφει τι θα πει να ζεις σε μια χώρα όπου ο ολιγάρχης μπορεί να σου πάρει το σπίτι ή να σου σκοτώσει την οικογένεια χωρίς ποτέ να φτάσει στο δικαστήριο, όχι να τιμωρηθεί, ούτε καν να φτάσει σε δίκη. Σκέπτομαι τώρα που γίνεται ο πόλεμος, αυτό το έλλειμμα της Ρωσίας, η οποία αντί να επιβάλλει βιαίως το μοντέλο στις γειτονικές της χώρες, πρέπει κάποια στιγμή να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να αναρωτηθεί γιατί σπέβδουν όλες οι χώρες που ήταν κάποτε υπό την επιρροή της, τρέχοντας να την εγκαταλείψουν μόλις τους δοθεί ευκαιρία. Τι είναι αυτό που τους πρόχνει όλους να ονειρεύονται να ζήσουν όπως ζουν οι άνθρωποι
στη Ρώμη ή στο Άμστερνταμ ή στη Στοκχόλμη ή στη Μαδρίτη. Τι είναι αυτό, ποιος είναι, τι είναι αυτό που λείπει από την ρωσική κοινωνία, γιατί δεν είναι ελκυστική. Γιατί κανένας δεν ονειρεύεται να στείλει τα παιδιά του να σπουδάσουν στο Λομονόσοφ και όλοι θέλουν να τα στείλουν στις δυτικές χώρες, τα μεγάλα πανεπιστήμια, τα ευρωπαϊκά ή τα αμερικανικά. Αυτό που σας περιγράφω και που μπορείτε να το δείτε και στην ταινία, ήταν και αυτό που μου έλεγαν όλοι οι Ουκρανοί, τους οποίους γνώρισα στην εξέγερση του Μαϊντάν, στην αρπαγή της Κρυμαίας και στον πόλεμο του Ντομπάς. Δηλαδή, όταν ρώταγα τους ρωσόφωνους Ουκρανούς, «Μα γιατί είσαι με τη Δύση, αφού είσαι ρωσόφωνος?» Μου απαντούσαν όλοι ότι ρωσόφωνος δεν σημαίνει ρωσόφιλος. Δεν έχω καμία διάθεση να ζήσω όπως ζουν στη Μόσχα. Αυτή ήταν η μόνιμη απάντηση που έπαιρνα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν οι Ρώσοι της Ουκρανίας. Γιατί έχει, όπως ξέρετε, μια ρωσική κοινότητα πολύ μεγάλη. Τότε νομίζω ότι μπορεί να έφτανε και το 18%. Δεν θυμάμαι τα νούμερα ακριβώς. Είχα πολλούς φίλους Ουκρανούς οι οποίοι ήταν ρωσικής καταγωγής. Ξεκινώντας από την αγαπημένη μου δασκάλα των ρωσικών, η οποία ήταν 100% ρωσίδα, ούτε για μια στιγμή δεν σκέφτηκε να υποστηρίξει τη ρωσική άποψη των πραγμάτων. Εκείνο που ήθελε είναι να ζει σε μια δημοκρατική κοινωνία και να αισθάνεται ότι υπάρχουν θεσμοί που την προστατεύουν. Και παρότι η Ουκρανία δεν τους είχε ακόμα, ήταν ένας συνεχής αγώνας, άλλωστε δεν είναι πάντοτε αγώνας στο κράτος δικαίου. Και στην Ελλάδα ακόμα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάθε μέρα πρέπει να προσπαθούμε γι' αυτό. Προσπαθούσαν λοιπόν και εκείνοι να το πετύχουν. Και είναι κρίμα που ο αντίπαλος είναι μια χώρα καθαρά ευρωπαϊκή, όπως είναι η Ρωσία, με ένα πολιτισμό κομμάτι αναπόσπαστο της Ευρώπης, και των ευρωπαϊκών αξιών που θέλω να, ας μου επιτρέψετε να πω, ότι είναι στη ρίζα τους ελληνικές, παρότι αυτό ακούγεται κλισέ. Είναι έτσι όμως. Είναι ανθρωποκεντρικές οι αξίες που βρίσκεις στον Πούσκιν και στον Τολστόη και στον και σε όλους τους μεγάλους Ρώσους δημιουργούς, είτε είναι μουσική, είτε είναι λογοτεχνία, είτε είναι φιλοσοφία, είτε οτιδήποτε. Είναι κρίμα. Η πραγματικότητα την οποία έζησα εγώ και οι υπόλοιποι διπλωμάτες στο Κίεβο το 14 με 16 ήταν καυκική. Ήταν ένα έργο σαν το Ρινόκερο του Ιονέσκο, αν μπορώ να βρουν άλλο παράδειγμα. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παρακολουθεί ρωσική τηλεόραση από την Ουκρανία, γιατί ήταν εφικτό, και να σηκώνομαι από τον καναπέ του σπιτιού μου, να δω κάτω από το παράθυρό μου, όπου γινόντουσαν υποτίθεται αιματηρές μάχες, όπως έλεγε το ρωσικό κανάλι. Και φτάνοντας στο παράθυρο και βλέποντας ότι από κάτω από το σπίτι μου δεν συνέβαινε απολύτως τίποτα, αισθανόμουν σαν τον ήρωα του Ρινόκερου που δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς είναι δυνατόν οι άλλοι γύρω του να έχουν μεταμορφωθεί σε Ρινόκερους και αυτός να μην το καταλαβαίνει. Ήταν μια καυκική στρέβλωση της πραγματικότητας. Θα μου πείτε, σε όλους τους πολέμους δεν υπάρχει προπαγάνδα, και βεβαίως υπάρχει. Αλλά ήταν η έντασή της τέτοια και το ότι με αφορούσε άμεσα που το έκανε αυτή την εμπειρία ίσως την πιο, πώς να πω, δύσκολη που έχω ζήσει στην καριέρα μου σαν διπλωμάτης. Ελπίζω να μην σας κούρασα με τα προσωπικά μου.
αλλά είναι οι αναμνήσεις αυτές, νομίζω, παίζουν ρόλο. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μία εισβολή και υπάρχει ένας αγώνας των Ουκρανών που τον υποτίμησε η Ρωσία, πιστεύοντας ακόμα στο αφήγημα του 1990-94, που το είδα και εγώ, ότι ήταν ασθενής η εθνική συνείδηση των Ουκρανών. Αυτή χαλιβδόθηκε μετά την αρπαγή της Κρυμαίας, συναισθάνθηκαν πιο έντονα την ταυτότητά τους. Και τώρα δίνουν έναν αγώνα να υπερασπίσουν την πατρίδα τους, τα σπίτια τους, τη ζωή των παιδιών τους, τις περιουσίες τους. Αυτό αφορά εκείνους. Εκείνο που αφορά εμάς είναι ότι δίνουν έναν αγώνα για να υπερασπίσουν το δικαίωμα της χώρας τους να επιλέγουν για το μέλλον τους. Να επιλέγει η χώρα για το πολίτευμα που θα έχει, για την πολιτική που θα ακολουθήσει, για το αν θα ενταχθεί εδώ ή εκεί, για το τι θα κάνει. Η Ρωσία επιδιώκει έναν κόσμο στον οποίο εκείνη θα επιβάλλει δια της βίας, θα αποφασίζει πρώτα και θα επιβάλλει στους γείτονές της το τι ακριβώς θα κάνουν και τι πολιτικές επιλογές θα έχουν. Αυτό είναι το διακύβευμα. Η επιστροφή ή όχι στις λεγόμενες ζώνες επιρροής και στο ζωτικό χώρο. Τη θεωρία δηλαδή που χρησιμοποίησε και ο Χίτλερ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι το διακύβευμα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος φταίει για τον πόλεμο, που προσπαθούμε στην Ελλάδα εδώ να το βρούμε πάντοτε και γιατί φτάσαμε εδώ και πώς φτάσαμε εδώ. Ούτε με ενδιαφέρει το πώς εξελίσσονται στρατιωτικά τα πράγματα. Με ενδιαφέρει τι διακυβεύεται. Και διακυβεύεται αυτό, το δικαίωμα της κάθε χώρας να αποφασίσει για το μέλλον της. Αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να το αποδεχθεί. Είμαστε πολύ μικροί για να έχουμε την πολυτέλεια να δεχθούμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σε όλες τις συνθήκες, από τη Χάρτα των Εθνών ξεκινώντας, είναι γραμμένη με χρυσά γράμματα, πώς θα το πω. Ως πρώτη στο δικαίωμα, η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί ότι υπάρχει άλλη επιλογή. Και για ευνόητους λόγους που δεν χρειάζεται να τους επαναλάβω. Ξέρουμε τι γείτονες έχουμε και ξέρουμε τι έχει τραβήξει η χώρα μας κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Θα ήθελα να πω στους συμπατριώτες μας που προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες για τη βαρβαρότητα που εκτιλήσεται, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι και αυτοί Ουκρανοί, όπως είμαστε όλοι Ουκρανοί. Δεν μπορούμε να παρατηρούμε ψυχρά και αδιάφορα ούτε τους πρόσφυγες, ούτε τους εκτοπισμένους, ούτε τους χιλιάδες νεκρούς, ούτε τις ομότητες που γίνονται σκοπίμως κατόπιν εντολής. Αυτά έπρεπε να τα έχουμε ξεπεράσει ως πολιτισμός και ως ανθρωπότητα. Και ακόμα δεν έχουμε ιδέα τι έχει συμβεί στην μαρτυρική Μαριούπολη, την οποία έχω επισκεφθεί 4 φορές και στην οποία για μένα δεν είναι στατιστικά τα στοιχεία. Για μένα οι νεκροί έχουν πρόσωπο και έχουν φωνές και έχουν μνήμες και είναι άνθρωποι με τους οποίους έχω φάει μαζί, είναι άνθρωποι που με έχουν φιλοξενήσει, είναι άνθρωποι με τους οποίους έχω γιορτάσει μαζί την ελληνικότητά τους που κρατάει από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Και αυτό που περνάνε τώρα με θλίβει βαθύτατα. Ας σταματήσω όμως εδώ, ευχαριστώντας για την υπομονή να με ακούσετε. Ευχαριστούμε τον Βασίλη για την καθηλωτική του μαρτυρία και για τα επιχειρήματά του τα ισχυρά. Και το λόγο δίνω στον Πολυδεύκητο Παπαδόπουλο.
Λοιπόν, ευχαριστήσω και εγώ πολύ πρώτα απ' όλα τη Στέγη. Χαίρομαι πολύ να γίνονται τέτοιες συζητήσεις από ένα φορέα πολιτισμού που δεν είναι το κέντρο, δεν είναι από την Αθήνα. Είναι διπλή δηλαδή, πιστεύω, η χαρά και η ευχαρίστηση και η σημασία. Χρειαζόμαστε αποκέντρωση, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα είναι σίγουρο. Επίσης, ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη που είχε την ιδέα να οργανώσει αυτή τη συζήτηση, παλιός φίλος και άνθρωπος πάντα ανήσυχος, με κριτικό πνεύμα. Και είναι τιμή μου να συμμετέχω με τον κύριο Παπαδόπουλο, το συνονόματό μου, λόγω όλων των ιδιωτήτων που φέρει, του διπλωμάτη, του ανθρώπου, του πνευματικού επίσης, του συγγραφέα. Και φυσικά οι εμπειρίες του είναι αναντικατάστατες και η γνώση του. Εγώ δεν γνωρίζω αυτές τις χώρες παρά μόνο δευτερογενώς από διαβάσματα και από λίγες επισκέψεις που έχω κάνει σύντομες. Εκείνο που γνωρίζω και θα σε μεταφέρω, που γνωρίζω αρκετά καλά, είναι τους δυτικούς θεσμούς, δηλαδή τους ενωσιακούς και ατλαντικούς, που τους θεωρώ μέρος του προβλήματος. Και θα εξηγήσω γιατί. Εμένα πάλι με ενδιαφέρει τι προηγήθηκε και τι θα ακολουθήσει αυτή η σύγκρουση και δεν μπορώ να δω το θέμα μόνο συναισθηματικά. Είναι εύκολο αυτό. Είναι ανθρώπινο, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι πιο ρεαλιστής και πιο κοινικός, γιατί παρακολουθώ χρόνια τις διεθνείς σχέσεις και τα πράγματα δεν εξελίσσονται βάσει απλώς συναισθημάτων ή γενικών αρχών δικαίου που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, αυτούσια όπως προβλέπονται. Να εξηγήσω ότι ο ίδιος από τα νεανικά μου χρόνια δεν είχα ποτέ καμία συμπάθεια ούτε στο Σοβιετισμό, Σοβιετική Ένωση, ούτε και στη μεταγενέστερη Ρωσία. Οι σπουδές μου ήταν. Έχω τελειώσει το σχολείο στην Αμερική, έχω σπουδάσει στη Γαλλία, δούλεψα στις Βρυξέλλες, τα ανέφερε ο Αντώνης, και πάντα είναι δυτική η αντίληψή μου για τα πράγματα. Ωστόσο, από εκεί και πέρα παίρνω μια απόσταση και βλέπω τον κόσμο όπως είναι και όχι όπως τον φαντάζομαι απλώς. Θα κάνω μια χρήση πέντε, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα, τσιτάτων στην αρχή, γιατί έχουν μια σημασία. Πρώτον, είναι ένα λενινιστικό, το οποίο κάπου είχε γράψει ο Λένιν, ότι υπάρχουν δεκαετίες που δεν συμβαίνει τίποτα και βδομάδες που συμβαίνουν δεκαετίες. Και αυτό σίγουρα στον καιρό μας γίνεται, και πριν το Ουκρανικό γινόταν ήδη και σε άλλα θέματα οικονομίας, ασφάλειας, κλιματικής αλλαγής, το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα εν τέλει, που θα το ξεχάσουν όσα συμβαίνουν, μεταναστευτικών ροών κλπ. Επίσης να πω ότι ο Ζαν Πολ Σάρτρε έλεγε πως ο φασισμός δεν ορίζεται από τον αριθμό των θυμάτων, αλλά από τον τρόπο που τα σκοτώνει κανείς. Για να συμπληρώσει ο Πολ Βαλερή ότι ο φασισμός ξεκινά όταν θεωρείς όλους τους υπόλοιπους ηλίθιους. Και ας ελπίσω, και τελειώνω με αυτό, ότι δεν θα ισχύσει για αυτά που θα ακολουθήσουν μια ατάκα από μια ταινία που λέει κάπου Humphrey Bogart: τα πράγματα ποτέ δεν είναι τόσο άσχημα, ώστε να μην μπορούν να χειροτερέψουν κι άλλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η δική μου εικόνα που έχω σχηματίσει είναι ότι ασφαλώς υπάρχει ένα ιστορικό φορτίο. Προφανώς υπάρχουν ιδεατισμοί. Όλοι οι λαοί έχουν. Προφανώς υπάρχουν διάφορα πράγματα στο μυαλό του Πούτιν και του κύκλου του. Επιρροές από τον Ντούνκιν, τον Σολτζενίτσιν, μάθαμε και την περίπτωση του Ήλιν, ο οποίος είναι ο γεννήτωρας όλων αυτών. Αλλά επίσης ασφαλώς, όταν ένα κράτος δεν είναι δημοκρατικό, τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό, και έχει στοιχεία αυταρχισμού και παλαιού αυτοκρατορισμού, φυσικά και όλα αυτά μπλέκουν μεταξύ τους. Και βέβαια υπάρχει και μεγάλη διαφθορά σε όλες τις ανατολικές πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, υπάρχει διαφθορά. Αλλά από την άλλη πλευρά, ούτε η Ουκρανία ήταν ποτέ, πιστεύω, μια δημοκρατική χώρα. Βεβαίως κάνει εκλογές, αλλά σχεδόν πάντα υπήρχαν προβλήματα και αμφισβητήσεις ακόμα από τη δεκαετία του 90. Ποτέ δεν βρήκε μια εθνοτική ισορροπία. Ίσως τώρα βεβαίως να γίνεται μια εθνογένεση με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά λέμε τι έχει μέχρι τώρα συμβεί. Ήταν ανέκαθεν πολλές οι παρεμβάσεις των εξωγενών παραγόντων σε αυτή τη χώρα, των ρωσικών αλλά και των δυτικών. Και από εκεί και πέρα ήταν μια χώρα πάρα πολύ διεφθαρμένη. Και προσοχή, με εξαιτίας όλων αυτών των προβλημάτων και με μεγάλη δημογραφική κατάρρευση πριν από τον πόλεμο τώρα, οι διεθνείς οργανισμοί υπολογίζαν ότι στην πραγματικότητα στην Ουκρανία ζούσαν 35 πια εκατομμύρια άνθρωποι από 48 που ήταν όταν ξεκίνησε η ανεξαρτησία της. Κάπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι ή μετανάστευσαν ή πέθαναν και δεν αναπληρώθηκαν.
γιατί δυστυχώς ήταν πολύ κακές οι συνθήκες διατροφής, υγείας δημόσιας, αλκοολισμού, ακόμα και σήμερα θυμάτων από το Τσερνόμπιλ. Τώρα, από εκεί και πέρα, να ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία, ότι πολλοί πόλεμοι είναι το αποτέλεσμα μιας κακής ειρήνης που έχει προηγηθεί. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα παραλληλισμό και να πω ότι τα 30 και χρόνια που μεσολάβησαν από την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ και του τείχους του Βερολίνου, που ήμουν από αυτούς που πανηγύρισαν, δεν βρέθηκε μια καλή ειρήνη μέχρι τώρα. Και ως ένα βαθμό αυτός ο πόλεμος είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας κατάστασης. Να πάω, επειδή είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε, να πάω συγκεκριμένα στην περίπτωση της Ατλαντικής Συμμαχίας, γιατί είχα και προσωπική εμπειρία όταν ήμουν στις Βρυξέλλες, κάλυπτα και αυτά τα θέματα. Και μια από τις εμπειρίες που θυμάμαι είναι να με καλεί, γιατί τότε εκπροσωπούσα το Βήμα για τα Νέα, ήταν οι μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας, οι εφημερίδες παίζαν τον κύριο ρόλο. Και έτσι οι δημοσιογράφοι πάντα είχαν, ας πούμε, μια προτεραιότητα. Με καλεί λοιπόν ο τότε γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάνφρεντ Βέρνερ, Γερμανός, με μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων, να μας εξηγήσει για την αλλαγή του δόγματος που είχε γίνει του ΝΑΤΟ πριν ένα χρόνο περίπου, και να μας εξηγήσει επί 2 ώρες να μας μιλά, στην ουσία προσπαθώντας να αιτιολογήσει γιατί πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ΝΑΤΟ. Ήταν υπαρξιακό το θέμα και τίθετο στη Δύση, όχι στην Ανατολή. Πώς και γιατί πρέπει να υπάρχει ΝΑΤΟ μετά την πτώση του Ανατολικού του Μπλοκ, τουλάχιστον στη μορφή και στο εύρος το οποίο ήταν. Η απάντηση αυτή στην πραγματικότητα μόλις τώρα μπορεί να πει κανείς ότι δίνεται. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι σίγουρο ότι αυτές οι απαντήσεις ήταν αρκετά πιστικές. Βεβαίως ήρθαν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με όλα αυτά τα φορτία και τα ελλείμματα ασφάλειας και αυτά που ορισμένες είχαν υποστεί, οι οποίες είχαν αυτή τη βούληση να γίνουν μέλη και της Ατλαντικής Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ό,τι δυτικού βρίσκαν μπροστά τους. Για το λόγο αυτό γίνεται το 1994 το λεγόμενο Partnership for Peace, το οποίο είναι μια πλατφόρμα για να εισαχθούν αυτές οι χώρες μετά σταδιακά να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Και το 1997, θα τα θυμάται και ο πρέσβης, γίνεται το NATO-Russia Founding Act, με το οποίο κατά κάποιο τρόπο δημιουργείται ένα modus vivendi με τη Ρωσία. Ξέρουμε από μαρτυρίες δυτικών διπλωματών ότι ο Πούτιν το 2000 είχε φτάσει στο σημείο, όταν αναλάμβανε δηλαδή από πρωθυπουργός πρόεδρος, να συζητά με το ΝΑΤΟ την ένταξη της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ. Υπό βέβαια την προϋπόθεση ενός μετασχηματισμού. Αυτό δεν έγινε φυσικά, όχι δεν έγινε, αλλά από το 2007-2008 και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, την οποία πολλοί βάζουν σαν ορόσημο τη δική του ομιλία στην Σύνοδο του Μονάχου για την Ασφάλεια το 2007, και την περιβόητη διάσκεψη του Βουκουρεστίου, στην οποία επαναδιατυπώνεται με επιμονή αμερικανική και παρά τις ευρωπαϊκές αντιρρήσεις η ιδέα ότι η Ουκρανία μπορεί να γίνει μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, όπως και οι άλλες χώρες του Καυκάσου κτλ. Ακολουθεί αμέσως μετά, δεν είναι τυχαία η αλληλουχία των γεγονότων, η εισβολή των Ρώσων στην Γεωργία. Από εκεί και μετά, να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έδωσε διφορούμενα μηνύματα στην Ουκρανία. Τα είπε και ο πρέσβης πριν, ο κ. Παπαδόπουλος. Στην αρχή υπονόησαν ότι θα μπορούσαν να τους κάνουν και πλήρως μέλη. Στο τέλος κατέληξαν να τους προτείνουν μια συμφωνία σύνδεσης, ένα εμπορικό πολιτικό σύμφωνο. Το 2014 εξεράγει η κατάσταση εξαιτίας αυτού. Δηλαδή, ο Γιανουκόβιτς δεν είναι ότι ήθελε μόνο να βάλει την Ρωσία στο Ευρασιατικό Σύμφωνο, είναι ότι ταυτοχρόνως προωθούσε και το άλλο. Αλλά δεν το κολυσιεργούσε. Με πολύ υποψιαζόταν θέλει να το θάψει. Πάντως, η ουσία είναι ότι αφού ανατρέπεται και αναλαμβάνει μια φιλοδυτική κυβέρνηση, μέχρι τις μέρες μας, μέχρι να εκραγεί τώρα ο πόλεμος, η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν προχώρησε με αυτό το σύμφωνο το εμπορικό πολιτικό. Όχι την ένταξη που τώρα υπόσχεται, το σύμφωνο. Αντιθέτως, το 2016 η Ολλανδία, υπό το συναισθηματική φόρτιση του αεροπλάνου που έπεσε των Μαλαισιανών αερογραμμών, λένε ότι το χτύπησαν αυτονομιστές του Ντομπάς. Δεν απεδείχθη ποτέ πλήρως. Αλλά επειδή σκοτώθηκαν 200 και Ολλανδοί επάνω, κάνει ένα δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία που προβλέπεται στην Ολλανδία και αποφασίζουν με όχι μεγάλη βέβαια συμμετοχή ότι η χώρα τους δεν θα επιχειρώσει ποτέ εμπορικό πολιτικό σύμφωνο με την Ουκρανία. Αυτό ακόμα ισχύει στην Ολλανδία, τώρα που συζητάμε.
Λοιπόν, εγώ επιφυλάσσομαι πολύ για αυτές τις υποσχέσεις που δίνουν στους Ουκρανούς και κατ' επέκταση αναγκαστικά πρέπει να το δώσουν και στους Μολδαβούς και στους Γεωργιανούς για γρήγορη ένταξη, γρήγορη εξέταση των περιπτώσεών τους και μια περισσότερο, ας πούμε, από το παρελθόν πολιτική ενταξιακή. Ξέρουμε ότι και με χώρες πολύ πιο οργανωμένες και προηγμένες και θεσμικά και οικονομικά αυτή η διαδικασία κρατά 7 χρόνια, 10 και πάει λέγοντας. Όταν μάλιστα μια χώρα έχει ειδικά πολιτικά προβλήματα, όπως η Κύπρος έκανε πολύ περισσότερα για να τελειώσει. Έκανε 13 χρόνια η Κύπρος για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι στην ουρά βρίσκονται οι γειτονικές μας χώρες και αυτό και η πολύτη χώρα μας, το Δυτικών Βαλκανίων. Τι θα γίνουν αυτές οι χώρες? Θα συμπαρασυρθούν και θα πάνε ακόμα πιο γρήγορα ή θα εγκαταληφθούν ή στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα? Δηλαδή, εδώ και χρόνια λιμνάζουν οι συνομιλίες που έχουν ξεκινήσει με το Μαυροβούνιο και την Σερβία. Δεν έχει ξεκινήσει ποτέ η ενταξιακή διαδικασία με την, με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Και βέβαια είναι μαύρη τρύπα τι θα γίνει με τη Βοσνία και το Κωσυφοπαίδιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, προσωπικά έχω επίσης μία επιφύλαξη. Αν όλος αυτός ο ζήλος ξαφνικά που έχει δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επειδή ακριβώς αυτοπροσδιορίζεται, καταλαβαίνει τις αρχές της, όπως λένε διάφοροι, βλέποντας την επίθεση στη ρωσική, αν αυτό είναι αρκετό καύσιμο, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μία ορμή και να ξεπεράσει τις αντιφάσεις της, τα ελλείμματά της, τα οικονομικά, τα αναπτυξιακά, τα πολιτικά, τα οικολογικά, τα ενεργειακά, τα βλέπουμε αυτές τις μέρες. Εδώ, σε μια τέτοια κρίση, είναι πολύ διαφορετικές οι πολιτικές και οι τακτικές για την ενέργεια. Αν θέλετε, αξίζει να τη συζητήσουμε, αλλά να μην καταλάβω τώρα το χρόνο, να το κάνουμε αργότερα ή υπό μορφή ερωτήσεων ενδεχομένως. Για το πόσο αυτή η διαδικασία της γρήγορης απεξάρτησης από την ρωσική ενέργεια εν τέλει θα διευκολύνει και την πράσινη μετάβαση ή θα τη θάψει ενδεχομένως. Από εκεί και πέρα, έχω μια επιφύλαξη ότι αυτή η ιστορία μπορεί να κοστίσει ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Και εμένα, ξέρετε, και σαν δημοσιογράφος βέβαια με αυτό ασχολήθηκα, αλλά και σαν πολίτης, πάντα 30 τόσα χρόνια με απασχολεί η ευρωπαϊκή ενοποίηση πώς θα προχωρήσει. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτή η κατάσταση θα μας βοηθήσει και θα μας δώσει, ξαναλέω, μια νέα όθηση. Μπορώ να φανταστώ, αντιθέτως, οι αντιφάσεις και τα προβλήματα μετά από μια πρώτη φάση ενθουσιασμού, αλληλεγγύης κλπ. Να ξαναπροκύπτουν. Η Πολωνία, ας πούμε, που είναι στην αιχμή αυτή τη στιγμή της αντιμετώπισης της Ρωσίας, ενώ δηλαδή μάλλον τη συμπαράσταση προς την Ουκρανία, μην ξεχνάμε τι προβλήματα είχε μέχρι την παραμονή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος δικαίου και πάει λέγοντας. Και δεν είναι δηλαδή μόνο η Ουγγαρία, που έτσι κι αλλιώς η Ουγγαρία διατηρεί τη στάση αυτή περίπου που είχε ο Όρμπαν, αλλά η Πολωνία έχει υποτίθεται ξεχαστεί ή μεταμορφωθεί. Δεν άλλαξε όμως. Τώρα, για να μην φάω πάρα πολύ χρόνο, εμένα με ενδιαφέρει και πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλοι έχουν φορτιστεί και μιλούν με υψηλούς τόνους. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα κλείσει αυτή η ιστορία. Όλοι καταλαβαίνουν τι καταστροφή, πρώτα απ' όλα ανθρωπιστική, γίνεται κάθε μέρα που συνεχίζει αυτός ο πόλεμος επί του πεδίου. Εννοείται ότι αυτό είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Από εκεί και μετά, οι κοινωνικές, οικονομικές καταστροφές που επιτείνονται και πρώτα απ' όλα για τις χώρες τις αντιμαχόμενες, για την Ουκρανία πρωτίστως, ακόμη και για τη Ρωσία φυσικά. Λένε ότι, ας πούμε, αν θέλετε το εξηγούμε παραπάνω στην κουβέντα μας, ότι η Ρωσία, χρηματοδοτούμε επειδή συνεχίζουμε τις ενεργειακές εισαγωγές από τη Ρωσία τον πόλεμο του Πούτιν. Πρώτα απ' όλα η Ευρώπη θα παραλύσει ενεργειακά ορισμένες οικονομίες αν γίνει η ολική, ας πούμε, το ολικό μπλοκάρισμα. Αλλά και αυτό είναι λίγο μύθος, ξέρετε. Η Ρωσία εισπράττει 700 με 800 εκατομμύρια μέσο όρο δολάρια τη μέρα από τις πωλήσεις της στη Δύση. Από εκεί και πέρα, το οποίο είναι ένα μέρος των εισπράξεών της από τα ενεργειακά. Επίσης δεν έχει σημασία αν μειώνεται η ποσότητα, γιατί ανεβαίνει η τιμή λόγω της διεθνούς κατάστασης. Οπότε και τα μισά να πουλήσει ξαναβγάζει τα δύο λεφτά. Άρα ένας φαύλος κύκλος. Όμως υπολογίζουν οι διεθνείς οργανισμοί ότι τις κοστίζει 7 με 8 δισεκατομμύρια την ημέρα η συνέχιση του πολέμου. Πρώτον, σε άλλα εξαγώγημα αγαθά τα οποία έχουν πλέον μπλοκαριστεί.
δεύτερον από τις υπόλοιπες οικονομικές κυρώσεις που τις έχουν επιβληθεί και τρίτον από το κόστος που έχει των πολεμικών συγκρούσεων. Και βέβαια εκτός του ανθρωπίνου κόστους, που και αυτοί φυσικά έχουν ένα σημαντικό κόστος. Οπότε είναι ένα ερώτημα πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Κατανοητό να πρέπει να συμπαρασταθεί κανείς στους Ουκρανούς, αλλά ας πούμε ο εξοπλισμός τους κάθε μέρα με καινούργια όπλα, χωρίς να μπαίνουν κάποιοι όροι και ένα σχέδιο δυτικό για το πώς θα καθίσουν στο τραπέζι οι δύο πλευρές, δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Δηλαδή δεν το λέω εγώ, διερωτώνται τα δυτικά μέσα. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από τους Financial Times, η οποία εφημερίδα είναι γνωστό της απόψης της, λέει κάπου κάποια στιγμή Δύση θα πρέπει να μιλήσει με τον εχθρό που έχει και όχι αυτόν που θα ήθελε να έχει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κλείσει κάποιο είδους συμφωνία με τον Πούτιν. Η εναλλακτική, δηλαδή να παραδοθεί ανεφόρον η Ρωσία ή να εκδιωχθεί ο Πούτιν, είναι ένα στοίχημα το οποίο δεν έχουν το περιθώριο να το βάλουν οι ηγέτες της Δύσης. Διότι αυτή η εικόνα αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται. Δηλαδή μάχης μέχρι εσχάτων, μέχρι να ανακτηθεί και το τελευταίο χιλιόμετρο που έχει καταλάβει η Ρωσία από το ουκρανικό έδαφος. Είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο? Και συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της Κρυμαίας. Επίσης, είναι ελέγξιμο το πώς θα πέσει ο Πούτιν ή τι όλη μεταρρύθμιση θα γίνει εκδημοκρατισμού, ας πούμε, μέσα στη Ρωσία? Και αν δεν γίνει ή μέχρι να γίνει, τι γίνεται? Δημιουργούμε μια μεγάλη Βόρεια Κορέα, αλλά με τις διαστάσεις της Ρωσίας και με το πυρηνικό της οπλοστάσιο και με τη γεωπολιτική αστάθεια την περιβάλλουσα? Και ξέρετε, η ίδια η Financial Times θυμίζει κάτι. Λέει, η Δύση, λέει, μπερδεύει την ενότητα τη δική της με την ενότητα του πλανήτη. Στον ΟΗΕ, 35 ήταν οι χώρες που δεν ψήφισαν δεν ψήφισαν τα ψηφίσματα κατά δίκης της Ρωσίας, αλλά αυτά εκπροσωπούν την πλειοψηφία του ανθρωπίνου του πληθυσμού του παγκόσμιου. Και φυσικά είναι γνωστό ότι περιλαμβάνουν χώρες εκτός από την Κίνα και την Ινδία και όλες τις χώρες σχεδόν της Αφρικής, όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επομένως, αυτή η ενότητα που βλέπουμε εδώ στη Δύση, μη μας κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας υπόλοιπος κόσμος και ο οποίος, επειδή υπάρχει και μια άλλη κρίση η οποία έχει μπει στο προσκήνιο και να την σκεφτόμαστε, η διατροφική κρίση, εκτός ότι μας κοστίζει και εμάς, συνέπεια και των ενεργειακών και των υπολείπων καταστάσεων, και το γεγονός ότι βέβαια σταματάνε οι εξαγωγές από αυτές τις δύο μεγάλες αγροτικές οικονομίες που είναι και η Ρωσία και η Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ειδικά εμάς ήδη μας κοστίζει τσέπη μας και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο εδώ, στις αναπτυγμένες οικονομίες. Στο Νότο είναι τραγική η κατάσταση. Στο Περού, δεν ξέρω αν έχετε δει, ήδη έγινε ένα εξεγέρσι στη Λίμα. Η Αίγυπτος ήδη ζήτησε την βοήθεια του Δουνουτού. Και αυτά είναι τα προεόρτια. Φοβάμαι ότι ακολουθούν και άλλα. Και ένα επίσης άλλο ζήτημα, το οποίο να μην το ξεχνάμε. Εδώ μπορεί ο κύριος Πρέσβης να χρησιμεύσει μαρτυρία του. Υπάρχει ένα πολύ κακό προηγούμενο με τη διασπορά όπλων από την Ουκρανία στην δεκαετία του 90, σε καιρούς ειρήνης, όπου ακριβώς επειδή είχε στην κατοχή της πολλά όπλα από τη Σοβιετική εποχή, ευτυχώς είχε γίνει η μόνη παραγωγική συμφωνία μετά το ψυχρό πόλεμο, που ήταν η αποπυρηνικοποίηση της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν. Με μια ορισμένη συνθήκη, η οποία βεβαίως παραβιάστηκε εν μέρη με την εισβολή αυτή των Ρώσων. Αλλά πάλι καλά που δεν έχουν πυρηνικά και αυτές οι χώρες, σίγουρα. Ωστόσο, βρέθηκαν στη δεκαετία εκείνη του 90 όπλα από το ουκρανικό οπλοστάσιο μέχρι τα θωρακισμένα, όχι ελαφρά φορητά όπλα, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Είχαν καταφέρει δηλαδή με ελαφρέο τρόπο να μεταφερθούν μέχρι και βαριά οχήματα. Εγώ διερωτώ με και άλλοι, δηλαδή, δεν είναι δικές μου, είναι, τα διαβάζω αυτά, τι θα γίνουν τα τόσες χιλιάδες αντιεροπορικά τα οποία έχουν διασπαρεί όχι σε ένα τακτικό στρατό, αλλά σε πολιτοφυλακές, εθελοντές, μισθοφόρους, επίσης ανθρώπους ακροδεξιούς, διαφόρους που έχουν εμπλακεί στην κατάσταση. Είναι πάρα πολλά όπλα και είναι πολύ σύγχρονα και πολλά από αυτά εύκολα μετακινούμενα. Με δύο λόγια, κάπως πρέπει να αρχίσει να μας απασχολεί μια διπλωματική λύση αυτής της κατάστασης και αυτή τη φορά έχοντας λίγο στο νου μας μια πιο συμπεριληπτική αντίληψη της ευρωπαϊκής ασφάλειας από αυτή που επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες. Το μοντέλο υπάρχει, λέγεται ΟΑΣΕ,
η συνθήκη του Ελσίνκη και η εξέλιξη όλων αυτών των αντιλήψεων αξιών που κανονικά έπρεπε όλες οι χώρες αυτές, όχι οι ευρωπαϊκές, σίγουρα όλες, ακόμη και βέβαια η Βόρεια Αμερική, η Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι μέλη του ΟΑΣΕ και της Κεντρικής Ασίας, γιατί και αυτές είναι ζωτικές για την ασφάλεια της Ευρώπης, οι χώρες δηλαδή του Καυκάσου και ορισμένες της Κεντρικής Ασίας, όλες αυτές σε ένα σύστημα ασφαλείας ενιαίο κατά κάποιο τρόπο, με μερικές βασικές αρχές και κάποιους μηχανισμούς. Υπάρχουν σπάργανα αυτού του πράγματος. Ο ΟΑΣΕ ήταν παρόν στην μεθοριακή γραμμή των εδαφών που είχε καταλάβει η Ρωσία ήδη από το 2014-2015 και της υπόλοιπης Ουκρανίας και έστελνε αναφορές για το τι γινόταν. Δεν τις πολύ έδινε κανείς σημασία αυτές. Ωστόσο, λέγαν πολλά. Λοιπόν, οπότε αυτές κάπου τις αξίες και τις αντιλήψεις, λίγο εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να τις ξαναθυμηθούμε και να βρούμε έναν τρόπο αυτή η φωτιά να αρχίσει να σβήνει, αντί να φουντώνει κι άλλο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ και φυσικά θα τα πούμε και στην κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ, Πολυδεύκη, και για τα δικά σου επιχειρήματα. Είδαμε οπτικές να διασταυρώνονται όπως το είχαμε προϋποθέσει από το Κίεβο, από τις Βρυξέλλες και από την Αθήνα βεβαίως. Τώρα θα σας μεταφέρω την πρώτη ερώτηση που είναι του φίλου μας του Γιώργου του Γαλανάκη, του χορηγού και συνδιαχειριστή της Στέγης, ο οποίος ταξιδεύει αυτή τη στιγμή με το αεροπλάνο, αλλά φρόντισε να μας την στείλει. Σας τη μεταφέρω. Όντας βέβαιος για την ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά και στεναχωρημένος που αυτή την ώρα ταξιδεύω και δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω, θα ήθελα να υποβάλω την παρακάτω ερώτηση. Αναρωτιέμαι ποιοι προστατεύουν τον κύριο Σαββίδη. Στον ευρύτερο κύκλο του Πούτιν, χωρίς καμιά αμφιβολία, ανήκει. Είναι δυνατόν από εργαζόμενος στην καπνοβιομηχανία να γίνει ιδιοκτήτης της, να την πουλήσει 1,5 δισεκατομμύριο και να μην είναι μέλος της ομάδας των ολιγαρχών του Πούτιν? Διεκδικεί το δίκιο του σε ποδοσφαιρικό αγώνα με περίστροφο και με μπράβους. Κάτι ανάλογο δεν κάνει και ο Πούτιν διεκδικώντας το δίκιο του εντός εισαγωγικών με όπλα και με πόλεμο? Ο κύριος Σαββίδης γράφει στα παλιά του τα παπούτσια την ελληνική κοινωνία και ο Πούτιν τον κόσμο όλο. Ο καθένας ανάλογα με τη δύναμή του. Η μέθοδος όμως κοινή. Ποιοι λοιπόν προστατεύουν τον κύριο Σαββίδη? Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων σίγουρα. Η Εκκλησία σίγουρα, οι Παοκτζίδες σίγουρα, η Θεσσαλονικής πολιτική σίγουρα. Η κεντρική πολιτική σκηνή, κυβέρνηση και αντιπολίτευση σιωπά. Η ελληνική κοινή γνώμη σιωπά. Διχαζόμαστε για τα Καλάσνικοφ, αλλά ομοφωνούμε σιωπηρά αποδεχόμενοι τον καθημάς ολιγάρχη του Πούτιν. Θα παρακαλούσα τους φίλους εισηγητές να σχολιάσουν την απορία. Όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει. Εγώ δεν νομίζω ότι θα απαντήσω στην ερώτηση. Νομίζω ότι η ίδια η ερώτηση είναι μαζί και απάντηση και αρκεί. Και να ήθελα όμως να απαντήσω. Εδώ τώρα υπάρχει κόλλημα λόγω της θέσης που έχω και δεν... Θα ήθελα να το αποφύγω, να δώσουμε το λόγο στον Πολυδεύκη. Εγώ απλώς να πω ότι τον κατάλογο με τις λίστες των ολιγαρχών δεν τον κάνει η χώρα μας. Γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται από το State Department. Οπότε ο Σαββίδης δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς. Τώρα, αν η Ελλάδα έπρεπε να δείξει ζήλο χωριστά και να το κάνει, ας ρωτήσουν και τους κατοίκους της Βορείου Ελλάδος που αρκετοί δουλεύουν στις επιχειρήσεις του και έχουν συμφέροντα. Είναι κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις, έτσι, δεν είναι απλώς... Αλλά, επαναλαμβάνω, υπάρχουν διεθνείς, δυτικοί δηλαδή, οργανισμοί που έχουν επιλέξει τις λίστες των ολιγαρχών και δεν είναι ο Σαββίδης μέσα. Αντώνη, θα μου επιτρέψεις να... μιλήσω λίγο από όλα όσα είπε ο συνονόματος ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί νομίζω έχει σημασία, στο ερώτημα που έκανε
πώς θα λήξει αυτή η ιστορία. Γιατί καλό είναι που αναλύουμε τα αίτια και πώς φτάσαμε εδώ και συμφωνώ με τα περισσότερα, σχεδόν με όλα, με αυτά τα οποία είπε. Θυμάμαι, ήμουνα νεαρός γραμματέας πρεσβείας και συζητούσαμε τότε την ένταξη της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ και, εν πάση περιπτώσει, τη δυνατότητα να γίνει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας. Ήταν κάτι το οποίο ήταν μια ρεαλιστική τότε προοπτική, που δυστυχώς δεν έγινε. Όμως τι γίνεται τώρα. Ήθελα να πω τώρα, μιλώντας πιο πολύ με το υπηρεσιακό μου καπέλο, ότι για να λήξει αυτή η ιστορία υπάρχουν τρεις τρόποι. Δεν νομίζω να υπάρχει τέταρτος. Ο πρώτος τρόπος είναι η ολοκληρωτική επικράτηση επί του πεδίου της μάχης ενός από τους δύο εμπολέμους. Δηλαδή, ή η πλήρης κατάληψη της Ουκρανίας από τους Ρώσους, που θα σημάνει τον εκρωσισμό για τρίτη φορά των Ουκρανών. Ούτε θέλω να φανταστώ τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει αυτό. Ή η πλήρη στρατιωτική επικράτηση της Ουκρανίας, που θα σημάνει την αποσταθεροποίηση πλέον της Ρωσίας, που μας οδηγεί σε ένα άλλο εφιαλτικό κεφάλαιο στις διεθνείς σχέσεις. Ο δεύτερος τρόπος να τελειώσει αυτό το δράμα που παρατηρούμε και ζούμε είναι μια συνθήκη ειρήνης. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι ο Πούτιν δεν νομίζω ότι θέλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τον Ζελένσκι. Θέλει να υπογράψει με τον Μπάιντεν. Το λέω σχηματικά και χοντροκομμένα. Θέλει να υπογράψει δηλαδή μια συνθήκη που να επαναφέρει τις ζώνες επιρροής, που να λέει τι δικαιώματα έχουν οι όμορες χώρες με τη Ρωσία. Η Γεωργία έχει το δικαίωμα να μπει στο ΝΑΤΟ. Η Μολδαβία, η Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν κλπ. Αυτό θέλει η Ρωσία. Και επίσης, δεν δυνατόν η Ρωσία να υπογράψει με τον Ζελένσκι μια συνθήκη. Τι θα λέει στο κεφάλαιο των κυρώσεων. Θα αναλάβει ο Ζελένσκι την υποχρέωση να άρουν τις κυρώσεις οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν. Δεν γίνεται. Με άλλον θέλει να υπογράψει ο Πούτιν. Δεν θέλει να υπογράψει με την Ουκρανία. Και αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα για την υπογραφή συνθήκης ειρήνης. Επομένως, ούτε αυτό το βλέπω εφικτό. Να γίνει πάλι ένα συνέδριο του Βερολίνου σαν αυτό που έγινε το 1870 και να καθίσουν στο τραπέζι όλοι και να γίνει μία... Αυτό είναι η επιδίωξη της Ρωσίας. Δύσκολο το βλέπω. Και όσο συνεχίζονται οι ομότητες οι ρωσικές, τόσο πιο δύσκολο είναι να καθίσει κανείς στο τραπέζι. Είναι πολύ σοφό αυτό που είπε ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ότι πρέπει να συζητήσεις με τον εχθρό που έχεις και όχι με αυτόν που θα ήθελες να είχες. Αλλά πάντα υπάρχει ένα όριο, ξέρετε. Αυτό που λένε οι μαρξιστές πολύ σοφά, ο Έγκελς νομίζω το είπε πρώτος, ότι υπάρχει ένα σημείο πέρα από το οποίο κάθε ποσοτική διαφορά γίνεται ποιοτική. Και είναι φρικτό να το λέμε αυτό για ανθρώπους, αλλά άλλο 5 νεκροί, άλλο 5.000 νεκροί και άλλο 5 εκατομμύρια νεκροί. Υπάρχει ένα σημείο πέραν του οποίου δεν μπορείς να καθίσεις το τραπέζι. Δεν βλέπω λοιπόν εφικτό και το δεύτερο τρόπο. Ο τρίτος τρόπος να τελειώσει η σύραξη είναι η κατάσταση στην Κύπρο. Να υπάρξει δηλαδή μια κατεχόμενη ζώνη όπως η Βόρεια Κύπρος, που να μην αναγνωριστεί από κανέναν, όπως με την Κρυμαία και το Ντομπάς, η οποία θα είναι ισοπεδωμένη, θα αποτελείται από ερείπια και η οποία θα εκρωσιστεί από την κατεχόμενη δύναμη. Θα σταλούν έπικοι, όπως η Τουρκία έστειλε στη Βόρεια Κύπρο.
Αλλά και εδώ δεν θα τελειώσει κατά την δική μου άποψη, έτσι, την προσωπική, η σύραξη. Μετά από μερικά χρόνια η Ρωσία θα συνεχίσει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Βέβαια πολλά αλλάζουν και πολλές αντιλήψεις έρχονται και φεύγουν. Δεν βλέπω όμως, δυστυχώς, ορατό τέλος της σύγκρουσης με καμία από τις τρεις αυτές εκδοχές. Αυτό ήθελα να πω. Βλέπω τον φίλο μου, τον Νίκο τον Χαραλαμπίδη, που παρακολουθεί τη συζήτηση και ενδεχομένως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε μια δική του παρέμβαση όσον αφορά τις οικολογικές διαστάσεις αυτής της σύγκρουσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στη Στέγη για την πρωτοβουλία και χάρηκα πάρα πολύ και τις δύο ομιλίες, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Παπαδόπουλο, τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλος χώρος και το κατάλληλο φόρουμ για να βάλω το ένα τεχνολογικό κομμάτι. Προφανές έχει να κάνει με αυτά που ήδη συζητάμε, το ενεργειακό από τη μία μεριά, και όπως είπε και ο Πολιτεύς, ο Παπαδόπουλος, στη σύνδεση του με την παγκόσμια κρίση, την κλιματική κρίση. Το δεύτερο, το διατροφικό και το τρόπο που αντιμετωπίζεται αυτό, αν θα μας οδηγήσει σε ένα ασφαλέστερο διατροφικά αύριο ή σε ένα ακόμη πιο εξαρτημένο και ακόμη πιο προβληματικό όσον αφορά τις πρωτογενείες του σύστημα. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να μας φοβίζει είναι το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία έχει ποινικούς σταθμούς, είτε κλειστούς όπως είναι το Τσερνόμπιλ, είτε εν λειτουργία, και χρησιμοποιείται, ακόμα και το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ως ενδυνάμει απειλή, το κάτι θα καταλάβουμε τους σταθμούς, θα ελέγξουν, είναι κάτι το οποίο δείχνει την διάθεση ή την πρόθεση, τέλος πάντων, να φύγουμε έξω από το όριο των συμβατικών, κάθε συμβατικού τρόπου αντιμετώπισης μιας τέτοιας κρίσης, ενός συμβατικού πολέμου. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό και δείχνει και το πόσο σοφή αλλά τελικά αναποτελεσματική ήταν η προσπάθεια για την αποπυρηνικοποίηση. Είναι εξαιρετικά προβληματικό. Δεν μπαίνω καν στο υπόλοιπο κομμάτι για τις φήμες για σαρίν, για τα πυρηνικά του φτωχού, δηλαδή για χημικά όπλα κτλ. Δεν θέλω να πω καν σε αυτό το κομμάτι για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις πλευρές. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι ξεφεύγει για το περιβαλλοντικό κομμάτι και έχει να κάνει με το πώς η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει τέτοιες κρίσεις, τι μαθαίνει από αυτές και πώς την επόμενη μέρα γίνεται πιο σοφή. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό το ότι ενώ μέχρι πριν από 2 μήνες όλη η παγκόσμια κοινότητα συζητούσε για μια κρίση που μας αφορά όλους, πλούσιους, φτωχούς, Δύση, Ανατολή, Βορρά, Νότο και αναφέρομαι στην κλιματική κρίση, τώρα το θέμα αυτό δεν υπάρχει. Το θέμα είναι από πού αλλού θα πάρουμε αέριο, αν θα είναι σχιστολιθικό από τις ΗΠΑ, αν θα φύγουμε από τον ένα σατράπι που λέγεται Πούτιν και θα πάμε στον άλλο σατράπι που λέγεται Σαουδική Αραβία, χωρίς κανένα ηθικό πρόβλημα πλέον. Ή αν θα λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε σήμερα κάνοντας γεωτρήσεις, οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση θα μας φέρουν πετρέλαιο ή αέριο το 28. Βλέπουμε δηλαδή στα καλά καθούμενα μία ατζέντα που θεωρούσαμε μία κοινωνική κατάκτηση μετά από 30 χρόνια προσπάθειας μέχρι πριν από 2 μήνες να έχει πάει στα σκουπίδια. Το έχουμε ξεχάσει όλο αυτό. Και αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Θα έλεγα εξίσου με τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται, αλλά και τις ανθρώπινες ζωές οι οποίες δεν βλέπουν προοπτική, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρα από τους ανθρώπους που σκοτώνονται αυτή τη στιγμή, ξεσπιτώνονται, ατιμάζονται και στην Ουκρανία, υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι στη Ρωσία οι οποίοι φυλακίζονται, οι οποίοι επίσης δεν βλέπουν ένα αύριο. Σε όλο αυτό το πράγμα δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Συγγνώμη. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Ήταν κέρια η παρέμβαση. Δεν ξέρω αν οι φίλοι εισηγητές θα ήθελαν να σχολιάσουν αυτή την οικολογική επίπτωση του πολέμου. Θα ήθελα, γιατί κάπου λίγο προκάλεσα και αυτά που είπε ο Νίκος Χαραλαμπίδης, να πω το εξής.
έχω, για να, επειδή μου αρέσει να βάζω λίγο έτσι δαιμόνια στη αυτή συγχορδία που υπάρχει για το θέμα του Ουκρανικού, η δική μου γνώμη είναι ότι αυτή η προσπάθεια τώρα από απεξάρτησης βιαστική της Δύσης, από της Ευρώπης δηλαδή, γιατί η υπόλοιπη Δύση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δύση είναι, ξέρετε, η Αυστραλία, η οποία κερδίζει λεφτά αυτή τη στιγμή. Δύση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Εκείνοι που πληρώνουν είναι οι Ευρωπαίοι. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτή η προσπάθεια απεξάρτησης γρήγορα, ταχύτατα από το ρωσικό αέριο, θα βοηθήσει ενεργειακά την Ευρώπη. Με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς μια διαδικασία απεξάρτησης υπήρχε. Και αυτή ήταν η σωστή. Σταδιακά η Ευρώπη είχε αποφασίσει να απεξαρτηθεί συνολικά από τους υδρογονάνθρακες, όχι ειδικά τους ρωσικούς. Και αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια. Επίσης, είχε αποφασίσει μια σειρά από κρίσιμες χώρες, είχαν αποφασίσει να σταματήσουν την πυρηνική ενέργεια. Η Γερμανία, η Σουηδία και η Ελβετία. Βλέπουμε ότι και αυτό το κεφάλαιο ξανανοίγει. Ακόμη και για μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία ήταν στο στρατόπεδο που έμεινε απ' έξω. Αντώνια, ναι. Θέλει κάτι να πει ο Νίκος. Με αφορμή αυτό που είπες, Πολυδεύκη, απλώς να προσθέσω και εγώ ότι με όρους καθαρά περιβαλλοντικούς, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες ή πόσα χρόνια μας πάει πίσω σε επίπεδο διεθνών συνθήκων η σημερινή κατάσταση στην Ουκρανία, σε επίπεδο περιβαλλοντικό μπορεί να μας πηγαίνει πάνω από 30 χρόνια πίσω. Όπως πολύ σωστά είπες, πυρηνικά, λιγνίτης, σχιστολιθικά αέρια κτλ. Μπαίνουν πλέον από την κεντρική πόρτα, όχι από το παράθυρο, και οτιδήποτε είχαμε θεωρήσει κατακτημένο έχει φύγει πίσω. Και ισχύει αυτό που λες πάρα πολύ σωστά. Μάλιστα, σε όσους δεν το είχαν παρακολουθήσει, πολύ πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχαν αρχίσει από την εποχή που είχε αρχίσει να χτίζεται ένα ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Κίνα, με μια σειρά από επιχειρήματα τα οποία θέλουν πολύ συζήτηση, για να μην πω ότι σηκώνουν πάρα πολύ νερό. Υπήρχε μια υπόνοια, μια υποψία, μια σκέψη ότι βρε παιδί μου, μήπως όλο αυτό το πράγμα από πίσω έχει έναν εμπορικό, μια εμπορική αγωνία από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή μια ευκαιρία για να σπρωχτεί το σχιστολιθικό αέριο, το υγροποιημένο αέριο στις αγορές. Και άρχισε μετά στα καλά καθούμενα να χτίζεται ένα αφήγημα του γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να απεξαρτηθεί άμεσα από τη Ρωσία πριν καν τον πόλεμο, έτσι. Θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να συνδυάζουμε πράγματα και να τα βλέπουμε λίγο πιο σφαιρικά. Οι ατζέντες, οι ανθρωπιστικές, οι οικονομικές, οι περιβαλλοντικές, οι κλιματικές, ευτυχώς ή δυστυχώς πλέον είναι ενιαίες και θα πρέπει ευτυχώς ή δυστυχώς να μπορούμε να συνδυάσουμε, άρα να βάλουμε όλες αυτές τις ειδικότητες και τους χώρους της εξειδίκευσης, το fields of expertise που λέτε εσείς οι Αγγλοσάξονες, να τα βάζουμε μαζί για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας. Εγώ να συμπληρώσω απλώς αυτό που λέει ο Νίκος, ότι με τα μέτρια οικονομικά μου θα δεχόμουν και σαν Έλληνας και σαν άτομο να πληρώσω κάποια χρήματα ή να υποστώ μια αλλαγή του μοντέλου ζωής μου, γιατί έχω ένα 20χρονο γιο και θέλω, ας πούμε, στη μέση ηλικία ακόμα να μπορεί να είναι υποφερτή η ζωή του. Δεν δέχομαι όμως να χρηματοδοτήσω τις αμερικανικές, καταριανές, αυστραλιανές κλπ. Εταιρείες, οι οποίες είχαν οικονομικά προβλήματα, ειδικά οι σχιστολιθικές, για να αντικαταστήσουν πιο γρήγορα το ρωσικό αέριο, το οποίο δεν έπαψε, αυτόρα που μιλάμε, να ρέει ούτε λεπτό. Μάλιστα έχουν αυξηθεί οι παραδόσεις. Και το οξύμορο, ξέρετε, είναι ότι η Ουκρανία, αυτή τη στιγμή είναι το μέσο του πολέμου, ηλεκτροφωτίζεται και θερμαίνεται από το ρωσικό αέριο. Τώρα, δεν σταμάτησε ποτέ. Η μόνη φορά που σταμάτησε ήταν για 3 μήνες το 2005, που υπήρχε μια ενεργειακή σύγκρουση τότε. Δεν ήταν πολιτική λόγη. Παρακρατούσε η Ουκρανία περισσότερο αέριο για δικές της ανάγκες. Δεν πλήρωνε τους λογαριασμούς στους Ρώσους και κόψαν για πρώτη φορά την παροχή για 3 μήνες. Τελικά τα βρήκαν και αποκαταστάθηκε αυτό. Οπότε δεν ισχύει ότι η Ρωσία, δηλαδή, είναι τρομοκρατημένη στην ιδέα να αποκοπεί από τις ευρωπαϊκές αγορές.
Επομένως και γι' αυτό τον λόγο συνεχίζει σε αυτές τις συνθήκες αμείωτες τις παραδόσεις. Και βεβαίως οι άλλοι οι οποίοι το ζητάνε, το χρειάζονται. Μερικές οικονομίες είναι αδιανόητο να το συζητήσουν ότι θα σταματήσει αυτό το πράγμα σε τόσο σύντομο μάλιστα διάστημα που συζητάνε. 70% μέχρι το τέλη του χρόνου, σε 3 χρόνια 100%. Δεν θα γίνουν αυτά. Απλώς θα έχουμε πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής μας, θα αναβιώσουν όλα αυτά τα σχέδια που βλέπουμε για γεωτρήσεις, εισαγωγούς και βέβαια και πυρηνική ενέργεια. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης θέλει να σχολιάσει αυτή την οικολογική πλευρά. Έχουμε 2 ερωτήσεις. Η μία είναι από το Κίεβο, από την Σβιτλάνα. Αλλά, Βασίλη, θέλεις να σχολιάσεις κάτι για το οικολογικό ζήτημα που δημιουργείται? Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την παρέμβαση, την αρχική παρέμβαση του Νίκου, δεν θυμάμαι το επίθετο, με συγχωρείτε. Χαραλαμπίδης. Του Νίκου Χαραλαμπίδη. Η πολιτική όμως είναι η τέχνη του εφικτού και της επιλογής προτεραιοτήτων. Για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η άμεση και πλήρης απεξάρτηση από το καθεστώς της Ρωσίας, με οποιοδήποτε κόστος. Αύριο είναι μια άλλη μέρα και θα σκεφτούμε πώς θα αντιδράσουμε. Δεν είναι δυνατόν να μας εκβιάζει ένα παρόμοιο καθεστώς το οποίο διαπράττει αυτά που διαπράττει. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα. Αύριο θα αντιμετωπίσουμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Σας δίνω 2 ερωτήσεις. Η μία είναι από τον Νίκο Κουτρέτσι. Σε περίπτωση που λήξει με κάποιον τρόπο ο πόλεμος, αλλά συνεχιστεί η ένταση και αντιπαλότητα Δύσης-Ρωσίας και πιθανά συνεργαζόμενων με αυτή χωρών όπως η Κίνα, ποια πλευρά θεωρείται ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση? Και μια ακόμη ερώτηση από την αγαπητή μας Σβιτλάνα Περεπλοτσίκοβα. Περιπλιότσικοβα. Εσύ θα το πεις καλύτερα. Τώρα είμαστε μέσα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Παροχή Ρεύματος. Έχουμε συνδεθεί πρόσφατα. Δεν είναι ερώτηση, είναι το ζει τώρα. Αν θέλετε, σχολιάστε αυτές τις, την ερώτηση και την πληροφορία της Βιτλάνας. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε? Παρακαλώ, ναι. Εσείς. Να απαντήσω εγώ πρώτα? Ναι. Λοιπόν, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τώρα, στην οποία η Ελλάδα μπορεί να παίξει κέριο ρόλο, για την σύνδεση με ηλεκτρικά δίκτυα τόσο με την Αίγυπτο, όσο και με δίκτυα φυσικού αερίου, παρότι δεν συμφωνούν όλοι ακόμα, όπως ξέρετε και όπως έχετε διαβάσει, που να παρακάμπτουν την Ρωσία. Και προσωπικά ελπίζω να παρακάμπτουν και την Τουρκία. Για λόγους που δεν χρειάζεται να αναπτύξω περαιτέρω. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, η ερώτηση του κυρίου Κουτρέτση είναι πάρα πολύ κέρια. Γιατί δυστυχώς βλέπω ως πιθανότερο σενάριο να πάμε σε ένα, σε μια παρατεταμένη κρίση με τη Ρωσία. Δεν θέλω να πω και Ανατολής Δύσης, γιατί τώρα πια ζούμε σε ένα παγκόσμιο κόσμο. Ο ρόλος της Κίνας είναι κέριος για το πώς θα εξελιχθεί η πραγματικότητα. Η Κίνα, βλέπετε, έχει μια διακριτική υποστήριξη προς τη Ρωσία, αλλά ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την απρόσκοπτη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας, από την οποία αντλεί τον πλουτισμό της και την ευημερία της και την ανάπτυξή της, που δεν θα είναι ανεφόρον και δεν θα είναι επάπειρον
κατά τη γνώμη μου, έτσι, η υποστήριξη αυτή, έστω η διακριτική υποστήριξη που δίνει προς τη ρωσική πλευρά. Εάν η Κίνα αντιληφθεί πλέον ότι γίνεται αντιπαραγωγικό κάτι τέτοιο, μην ξεχνάτε ότι η Κίνα δεν έχει καθόλου πρώτες ύλες, έχει ελάχιστες πρώτες ύλες και εξαρτάται απολύτως το να μπορεί να παίρνει χαλκό από την Αγγόλα ή δεν ξέρω τι, από χώρες της Αφρικής τέλος πάντων και της Λατινικής Αμερικής και από την Ευρώπη να παίρνει πρώτες ύλες, τότε νομίζω ότι θα κλονιστεί αυτή η υποστήριξη. Αλλά ακόμα είναι νωρίς για τόσο μακροπρόθεσμες υποθέσεις. Το μόνο που θα επαναλάβω είναι ότι σε μια τέτοια παγκόσμια κρίση η Κίνα θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Και οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας θα παίξουν καταλυτικό ρόλο. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ να πω ότι ασφαλώς η Ουκρανία έχει μια σύνδεση με την Πολωνία, γιατί υπάρχουν δίκτυα ηλεκτρικά. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, βέβαια, πώς θα παράγεται η ενέργεια, απλώς μεταφέρει. Αλλά ταυτοχρόνως επιμένω και επαναλαμβάνω ότι διέρχονται κανονικότατα και δουλεύουν οι αγωγοί που περνάνε μέσα από την Ουκρανία, τους χρησιμοποιεί και η ίδια. Όπως περνάνε από τη Λευκορωσία ο μεγάλος αγωγός Γιαμάλ, ο οποίος στη συνέχεια πηγαίνει στην Πολωνία, και βέβαια και ο Nord Stream 1. Το μόνο που έχει μείνει εκτός είναι ότι δεν προχώρησε αυτή η ιστορία με το Nord Stream 2. Και βεβαίως υπάρχει και ο νότιος αγωγός, ο οποίος περνάει από την Τουρκία, μέσα από την Βουλγαρία, τη Σερβία και έχει φτάσει μέχρι και την Ουγγαρία. Υπάρχουν, για να έχουμε συνέστηση, εκτός από τους αγωγούς φυσικού αερίου και αγωγή πετρελαίου, και υπάρχουν δηληστήρια σε ορισμένες χώρες κεντρικής Ευρώπης και της Γερμανίας, τα οποία η μόνη τους καύσιμη ύλη είναι η αγωγή που φέρουν το καύσιμο από τη Ρωσία. Επομένως, αυτοί δεν μπορούν καν να το αντικαταστήσουν με τίποτα άλλο. Πρέπει να κλείσει όλο το δηληστήριο δηλαδή, γιατί δεν μπορούν να αντικατασταθούν με εισαγωγές, με τρένα, βαγόνια, πλοία. Είναι σε μεγάλες αποστάσεις από λιμάνια. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Απλώς τα συζητάμε. Η ενεργειακή άλλωστε κρίση ξεκίνησε πριν την ιστορία της Ουκρανίας, από το φθινόπωρο, από το καλοκαίρι σταδιακά. Και όσοι δεν το έχουν καταλάβει, σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει γίνει χρηματιστηριακό προϊόν η ενέργεια εδώ και 20 χρόνια, σταδιακά, το φυσικό αέριο κατά κύριο λόγο. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν αλλάξαν επειδή έγινε ο πόλεμος, απλώς επιδεινώθηκαν. Και πραγματικά, κύριε Παπαδόπουλε, είναι αδιανόητο για έναν Γερμανό παραγωγό ή έναν Αυστριακό ή και σε πολλές χώρες κεντρικής Ευρώπης να τους πεις ότι δεν με ενδιαφέρει, θα σταματήσω αυτή τη στιγμή τις αγωγές των πρώτων υλών από τη Ρωσία. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Θα έχουν στις χώρες τους σοβαρότητα προβλήματα. Οπότε είναι τελώς θεωρητικό αυτό. Λοιπόν, και το μόνο που καταφέρουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε λαβή σε αντιπεριβαλλοντικές ουσιαστικά εξελίξεις ως προς το ενεργειακό, οι οποίες είναι μακροχρόνιες. Ο πόλεμος, ας ελπίσουμε ότι θα λήξει σε ένα εύλογο διάστημα. Οι συνέπειες, οι περιβαλλοντικές ή οι διατροφικές, θα κρατήσουν πολλά χρόνια. Τώρα, η κρίση της Ουκρανίας, εγώ δεν βλέπω να λύνεται, παρά μόνο έτσι πως την περιγράψατε, ως μια παγωμένη σύγκρουση. Με μια προφανώς διχοτόμηση, δηλαδή τέλος πάντων de facto κατάληψη κάποιων εδαφών περισσότερων από αυτά που είχε μέχρι τώρα. Ουσιαστικά οι αυτονομιστές και η Κρυμαία. Πολύ μικρό το όφελος για τη Ρωσία. Για τέτοιο τεράστιο κόστος το οποίο θα πληρώσει και πληρώνει. Σε μένα με ανησυχεί από εκεί και πέρα η περιχαράκωση και η περιθωριοποίηση της Ρωσίας, που θεωρώ δεδομένη. Ήδη έχει γίνει. Γεωπολιτικά, οικονομικά έχει περιθωριοποιηθεί στο δυτικό κόσμο. Φυσικά υπάρχει ο υπόλοιπος Νότος, ο καθολικός Νότος, όπως τον λέει ο Νόαμ Τσόμσκι, μην τον ξεχνάμε, είναι το 60% της γης που έχει άλλες αντιλήψεις. Και βλέπετε αλλιώς τα πράγματα. Κοιτάξτε στα δελτία ειδήσεων σε αφρικανικές χώρες, σε ασιατικές, και θα δείτε πού είναι το ουκρανικό και πώς το αντιμετωπίζουν. Αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο μια Ρωσία η οποία θα καταραίει. Είτε ανατραπεί ο Πούτιν, είτε μείνει φυσικά. Επίσης μια Ρωσία με μια ασθενή κυβέρνηση, η οποία δεν θα αρχίσουν. Η Ρωσία, αν την κοιτάξει κανείς στο χάρτη, είναι ένα μοσαϊκό, ξέρετε. Άλλωστε το λέει, είναι ομοσπονδία. Αν η Σοβιετική Ένωση ήταν ένα μοσαϊκό, η Ρωσία είναι επίσης ένα μοσαϊκό. Έχει ένα σωρό εθνότητες, μειονότητες, ρευστά ουσιαστικά σύνορα στην Ανατολή.
λένε πολύ για την συσχέτισή της με την Κίνα. Μα με την Κίνα έχουν βέβαια πολλά συμφέροντα τώρα, αλλά έχουν και ιστορικές τρομερές διαφορές και αντιπαλότητες. Η Κίνα ακόμα διεκδικεί στο μυαλό της, δεν το λέει τώρα πολύ φανερά, φωναχτά, εκτάσεις εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Μαντζουρία, που θεωρεί ότι τις έχουν υφαρπάξει οι τσάροι και πραγματικά ήταν ο επεκτατισμός, ας πούμε, επί Κατερίνης Μεγάλης ανατολικά και επί Μεγάλου Πέτρου δυτικά, προφανώς. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση, επομένως δεν μπορεί να... μπορούμε να φανταστούμε μια, παραλαμβάνω, έτσι το λέω λίγο σχηματικά, Βόρεια Κορέα με το μέγεθος της Ρωσίας και τα πυρηνικά της. Δηλαδή μια χώρα αποκομμένη, περιθωριοποιημένη, σε διαρκή αντιπαλότητα και σύγκρουση με τον δυτικό κόσμο. Και βέβαια με μια Ουκρανία 40 και εκατομμυρίων ανθρώπων, φτωχοποιημένη, η οποία θα είναι σε μια άθλια κατάσταση και δεν ξέρω με τι τρόπο θα νοικοδομηθεί. Λένε με τα κατασχεμένα λεφτά των ολιγαρχών. Δεν είναι τόσο απλά όλα αυτά και τόσο αυτοματικά να γίνουν. Ο φίλος ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στα ελληνοτουρκικά θέματα, αρθογραφεί, θέλει να κάνει ένα σχόλιο και τρεις ερωτήσεις. Σταύρο, προσπάθησε όσο γίνεται να είσαι σύντομος. Θα είμαι πολύ σύντομος. Αντώνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστίες προς όλους για όλα. Παρακολούθησα τη συζήτηση και θέλω να πω ότι όλα αυτά γίνονται γιατί μία χώρα, η Ρωσία, εισέβαλε σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα. Η Ρωσία είναι αυτή που προξένησε τον πόλεμο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί όταν ακούω τις συζητήσεις, και δεν αποτελεί κριτική αυτή, αλλά ένιωσα την ανάγκη να το πω, όταν ακούω τις συζητήσεις να ξεστρατίζουν ποιος δίνει αέριο σε ποιον και όλα αυτά, θέλω να θυμόμαστε πάντα ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι παρατηρώ ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει ήδη έναν ιτημένο. Και αυτός ο ιτημένος είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ιτηθεί ήδη από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο διχασμός που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, όπως αυτός εκφράζεται στο πολιτικό σκηνικό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην καθημερινότητά μας, είναι πολύ βαθύς με την ευκαιρία της Ουκρανίας. Και λίγο πολύ το νιώθει ο καθένας στο πετσί του. Δεν θέλω να επεκταθώ, και το πρώτο και το δεύτερο είναι ένα θέμα ειδικής συζήτησης. Τα ερωτήματά μου. Ο πόλεμος της Ουκρανίας δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον στη διεθνή διπλωματία. Μου αρέσει να το λέω διπλωματική αισθητική. Αλλάζει τη διπλωματική αισθητική. Αναρωτιέμαι αν αυτή η νέα αισθητική υπηρετεί και πώς την ελληνική πολιτική στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι, ακούμε πως η Ουκρανία προετοιμαζόταν να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ ήταν έτοιμο να τη δεχτεί. Είναι αυτό σωστό? Και η τρίτη και τελευταία ερώτηση. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να συγκριθεί με την εισβολή στην Κύπρο? Αν όχι, γιατί? Εάν ναι, γιατί? Είναι ερωτήματα που μπορεί και να μην απαντηθούν, γιατί μπορεί να θεωρηθούν και εκτός θέματος, αλλά εμένα με απασχόλησαν. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Εγώ σε ευχαριστώ για τη σαφήνεια των ερωτημάτων. Βασίλη, μήπως εσύ? Ναι. Λοιπόν, θυμίστε μου το πρώτο όμως ερώτημα. Πώς αυτή η νέα διπλωματική αισθητική, όπως τη λέω, επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Θα επαναλάβω αυτό που είπα, ότι το μεγάλο διακύβευμα είναι η δυνατότητα ή όχι μιας χώρας να εισβάλλει σε γειτονικές χώρες με διάφορα προσχήματα, προστασία μειονοτήτων, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, για να επιβάλλει στην άλλη χώρα
το τι κυβέρνηση θα έχει, τι πολιτική θα ακολουθήσει, τι επιλογές εξωτερικής πολιτικής θα κάνει. Υπ' αυτή την έννοια, καμία χώρα στον κόσμο, και εδώ θέλω να απαντήσω στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ούτε η Σιέρα Λεόνε στην Αφρική, ούτε το Εκουαδόρ στη Λατινική Αμερική, κανείς δεν μπορεί να είναι υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ασχέτως του τι ψηφίζουν στον ΟΗΕ. Τώρα, στις ομοιότητες με την κυπριακή εισβολή. Μερικές ομοιότητες υπάρχουν. Όμως οι μεγαλύτερες ομοιότητες, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα, είναι με το Anschluss. Γιατί και εκεί, αν θυμηθείτε, ο Χίτλερ έλεγε ότι η Αυστρία δεν έχει λόγο υπάρξεως ως κράτος. Δεν είναι παρά ένα κομμάτι της γερμανικής φυλής και πρέπει να ενσωματωθεί στη Μεγάλη Γερμανία. Δεν μπορεί η Αυστρία να έχει ανεξάρτητο κράτος. Εξάλλου, ο γερμανικός πολιτισμός ξεκίνησε από τη Βιέννη, όχι από την Προσία. Είναι η ιστορική κοιτίδα του γερμανισμού και της γερμανικής φυλής. Επομένως, η Αυστρία πρέπει οπωσδήποτε να πάψει να υπάρχει ως κράτος και να ενσωματωθεί με το γερμανικό κορμό. Είναι τα ίδια επιχειρήματα που έχει γράψει ο Ντούγκιν για την Ουκρανία, τα ίδια επιχειρήματα που έγραψε ο Πούτιν στο δοκίμιό του το 1921 για την Ουκρανία, τα ίδια που λένε οι διάφοροι σύμβουλοι του Πούτιν και τα ακούω από τότε που ήμουν πρέσβης στη χώρα αυτή. Αυτό μου θυμίζει κυρίως, όχι τόσο την εισβολή στην Κύπρο. Αυτά θα ήθελα να πω. Ναι, να πω κι εγώ. Καταρχήν, νομίζω ότι όποιος βλέπει τα πράγματα απ' έξω θα δει ότι από αυτήν την κατάσταση ασφενώς σίγουρα ωφελείται γεωπολιτικά η Τουρκία, ενώ δεν κερδίζει τίποτα η Ελλάδα. Ίσως μόνο κάποια, εφόσον ευοδοθούν ορισμένα ενεργειακοί σχεδιασμοί, να συμπεριληφθεί σε ορισμένους από αυτές τις οδεύσεις ενέργειας προς την Ευρώπη, είτε φυσικού αερίου είτε ηλεκτρισμού, που βέβαια έχει μια σημασία. Αλλά μέχρι εκεί. Η Τουρκία είναι σαφές ότι έχει κερδίσει από αυτή την ιστορία, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισορροπία, να παίζει με όλους, δηλαδή δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα υφίσταται μια τεράστια οικονομική αιμορραγία. Είναι από τις χώρες που πλήττεται πολύ άσχημα, διότι πολλαπλώς. Πρώτον, είχε εξαγωγές σε αυτές τις χώρες. Είχε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν τις έδρες τους και βιομηχανικές δραστηριότητες και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Είχε μόνο πέρσι μια χρονιά, η οποία ήταν όχι καλή για τον ελληνικό τουρισμό, είχε 1 εκατομμύριο ανθρώπους τουρίστες από αυτές τις 2 χώρες. Αυτά πάνε περίπατο. Πληρώνει, όπως βλέπουμε, ένα ενεργειακό κόστος από τις χώρες, ειδικά στον ηλεκτρισμό, πάρα πολύ ψηλό. Οπότε ασφαλώς και δεν είναι. Και φυσικά έχει χαλάσει διαπαντός τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Αυτό νομίζω θα συνεχιστεί και σε μια μετα-Πούτιν εποχή. Γιατί μένουν αυτές οι μνήμες στους λαούς. Από εκεί και πέρα. Φυσικά και είναι ένα, υπολογίζει στο προφίλ, ας πούμε, της χώρας, η οποία είναι μια σταθερή, ας πούμε, αξία μέσα στο δυτικό στρατόπεδο, είτε είναι το ΝΑΤΟ, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο αυτό μπορεί να το εξαγυρώνουμε φυσικά. Θεωρώ, ωστόσο, λίγο αυτή τη συζήτηση περισφερών επιρροής ότι είναι λίγο επιλεκτική. Δεν ζούμε σε κάποιο κόσμο αγγέλων. Ξαφνικά αυτό το πράγμα δεν έχει πάψει να υπάρχει. Οι σφαίρες επιρροής είναι εδώ. Απλώς ένα κομμάτι του δυτικού κόσμου τηρείται η νομιμότητα όπως προβλέπεται, ας πούμε, από τις αρχές, τις βασικές των ΗΠΑ ή των διαφόρων διεθνών συνθηκών. Ο πλανήτης είναι γεμάτος από σφαίρες επιρροής. Πρώτα και καλύτερα από τις ίδιες ΗΠΑ. Πολιτικοί Αμερικανοί σύγχρονοι με διάφορους τρόπους υπενθύμησαν ότι ισχύει το δόγμα Μονρόε, το οποίο έχει διατυπωθεί το 1823 από έναν πρόεδρο των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα ήταν ένας φοβερός υπουργός εξωτερικών,
ο Quincy Adams, ο οποίος το έφτιαξε, είχε μια αντιαπικιοκρατική λογική το δόγμα Μονρόε, ότι δεν μπορούν να συνεχίζουν οι Ισπανοί, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί να παρεμβαίνουν στην Αμερικανική Ήπειρο. Αλλά έφτασε μέχρι τις μέρες μας και δεν γίνεται αποδεκτή φυσικά καμία παρέμβαση. Οποιοδήποτε. Είδαμε, ας πούμε, τις αντιδράσεις των ΗΠΑ στην Κούβα και πολύ καλά έκαναν. Ήταν λογική η αντίδρασή τους το 1963. Είδαμε πρόσφατα την ανάμειξή τους στη Βενεζουέλα. Το τι γίνεται στη Βενεζουέλα είναι άλλο ζήτημα, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια εσωτερική υπόθεση. Να καταλήξουμε πότε παρεμβαίνει κανείς και πού. Φυσικά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Ιράκ, το οποίο, ξέρετε, σε απόλυτους όρους ακόμη είναι πολύ μεγαλύτερη καταστροφή που έχει προξενήσει και σε ανθρώπους και σε υποδομές. Οπότε αυτό το πράγμα να δεχτούμε ότι τα κριτήρια θα είναι ενιαία. Αυτή τη στιγμή γίνεται, σήμερα που μιλάμε, ίσως έχουν πεθάνει περισσότεροι άνθρωποι στην Ιεμένη για πολλωστή φορά από την Ουκρανία, ξέρετε. Είναι μια φοβερά αιματηρή σύγκρουση εδώ και χρόνια, με την οποία κανείς δεν ασχολείται. Σχεδόν κανείς. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από χολέρα, ας πούμε, γιατί έχουν καταρρεύσει τα συστήματα ίδρευσης και αποχέτευσης. Γιατί δεν ασχολείται κανείς? Γιατί η παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας θεωρείται ότι είναι μια τοπική υπόθεση, ας πούμε, και κανένας άλλος δεν τον αφορά. Γιατί κυρίως είναι ένας εμφύλιος στον οποίο ανακατώνται η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, βέβαια, από την άλλη πλευρά. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά ή θα φτιάξουμε, και δεν ξέρω πόσο, είναι ίσως ουτοπία μια διεθνή συμφωνία, για κύριε Παπαδόπουλε, αλλά μόνο έτσι θα μπορούσαν να ξαναμπούν τα χαρτιά σε μια θέση. Αλλιώς μιλάμε για γεωπολιτικές ζούγκλες, οι οποίες θα διαιωνίζονται και θα έρθουν να προσθεθούν στις κρίσεις που έχουμε, της υγείας όπως βλέπουμε, την περιβαλλοντική που μην ξεχνάμε ότι είναι η κορυφαία, γιατί είναι μη αντιστρεπτή, αν προχωρήσει λίγο παραπάνω, τη διατροφική, ξαναλέω. Πολλά εκατομμύρια άνθρωποι θα πεινάσουν, ήδη αρχίζουν να πεινάνε από αυτή την ιστορία. Έτσι. Πολύ περισσότεροι που είναι επί του πεδίου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα έρθουν επίσης, θα προσπαθήσουν να έρθουν επίσης στη Δύση με διάφορους τρόπους. Οπότε ξανατονίζω την αναγκαιότητα ο δυτικός δημοκρατικός κόσμος να πάρει την πρωτοβουλία για μια διπλωματική επίλυση της κρίσης, με ρεαλισμό βέβαια, λαμβανωμένο υπόψη της κατάστασης, δεν είμαστε θεροβάμονες, αλλά αλλιώς μιλάμε για ένα παρατεταμένο υπόκοφο πόλεμο και να σταματήσουν οι συγκρούσεις, ο οποίος πού θα οδηγήσει? Σε αυτό θα ήθελα να απαντήσω δύο πράγματα. Πρώτον, αντί να πάρει ο δυτικός κόσμος την πρωτοβουλία για να ξαναφτιάξει τις ζώνες επιρροής, να πάρει η Ρωσία την πρωτοβουλία να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να φτιάξει ένα κράτος δικαίου που θα εγγυηθεί στο ρωσικό λαό την πρόοδο, την ευημερία και τη δικαιοσύνη πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι το ένα που θα έλεγα εγώ, γιατί να μην το δούμε και έτσι. Και δεύτερον, το διεθνές δίκαιο δεν είναι στατικό. Δεν είναι η όλα ή τίποτα. Το διεθνές δίκαιο, όπως και το εσωτερικό κατά τη γνώμη μου, είναι μια διαρκής προσπάθεια για κάτι καλύτερο. Λοιπόν, η διαρκής προσπάθεια για κάτι καλύτερο σημαίνει διαρκής προσπάθεια για σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των κρατών να αποφασίζουν το μέλλον τους με ανεξαρτησία. Ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες αυτό καταπατήθηκε, ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες αυτό γίνεται επιλεκτικά, ότι υπάρχουν προηγούμενες παραβιάσεις, όλα αυτά σύμφωνοι. Αλλά δεν πρέπει να κοιτάμε προς αυτή την κατεύθυνση, να κοιτάμε προς αυτό που πρέπει να κάνουμε. Στο πρώτο έτος της νομικής, στο ποινικό, στο δεύτερο συγγνώμη, στο ποινικό, μαθαίνουμε το εξής σόφισμα, που το λέμε συνοπτικά με μία φράση. Υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, άρα εγώ είμαι αθώος. Δεν είναι ο σωστός τρόπος σκέψης κατά την άποψή μου. Είναι ένα σόφισμα. Εκείνο που πρέπει να κοιτάμε είναι η βελτίωση της διεθνούς κοινότητας και ειδικά σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα και όχι το να σου επιβάλλει τους όρους του κάποιος ο οποίος θέλει να μας γυρίσει πίσω αρκετά χρόνια. Το επιχείρημα ότι το Ιράν και η Σαουδική Αραβία τσακώνονται μέσω αντιπροσώπων στην Ιεμένη είναι σωστό.
Όπως επίσης σωστό είναι και ότι η Αμερική εισέβαλε στο Ιράκ. Όπως σωστό είναι και ότι το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ προηγουμένως. Αλλά δεν μπορούμε να τα παίρνουμε αυτά για πρότυπα. Αυτό ήθελα να πω. Που δεν είναι πρότυπα, απλώς πραγματικότητες. Λοιπόν, θα μεταφέρω από το chat την ερώτηση, τη γραπτή του κυρίου Γούσια. Μετά θα δώσω το λόγο στον Νίκο το Χαραλαμπίδη για την τελευταία ερώτηση. Μετά θα σας ζητήσω να κλείσετε με ένα πεντάλεπτο ο καθένας, αρχίζοντας από τον Πολυδεύκη. Και στο τέλος, κλείνοντας, θα σας μεταφέρω ένα μήνυμα που πήραμε από το Κίεβο, από τη Σβιτλάνα. Λοιπόν, η ερώτηση του κυρίου Γούσια. Πώς κρίνεται βραχυχρόνια και μακροχρόνια η εμπλοκή της Ελλάδας στην ρωσο-ουκρανική διένεξη? Δηλαδή, ήταν προς το συμφέρον μας η αποστολή όπλων στην Ουκρανία και η αποπομπή των Ρώσων διπλωματών? Αν θες, Νίκο Χαραλαμπίδη, κάνε και εσύ την ερώτησή σου για να κλείσουμε με τις ερωτήσεις. Η δική μου είναι ένα υβρίδιο μεταξύ ερώτησης και αυτό που λέμε τροφή για σκέψη. Με αφορμή κάποια σημεία που έθιξε ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, αν δούμε το χρόνο λίγο αλλιώς, δεν δούμε το τι θα γίνει αύριο, μετά από 6 μήνες ή μετά από ένα χρόνο. Ανεξαρτήτως του αν και πόσο, πώς θα μοιάζει η Ουκρανία μετά από 10 και 20 χρόνια, και ανεξαρτήτως του αν ο Πούτιν θα είναι ακόμα με αυτό το καύκαλο ή με κάποιο άλλο στην εξουσία της Ρωσίας, η πραγματικότητα είναι ότι η παγκόσμια κοινότητα, εφόσον υπάρχει ζωή στον πλανήτη κτλ., θα μειώνει την εξάρτησή της από τα ρητά καύσιμα. Άρα η Ρωσία θα έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων της. Αυτό το πράγμα μπορεί να προκαλέσει να αντιμετωπιστεί με δύο πιθανούς τρόπους. Το ένα να είναι μία αφορμή για ένα reshuffle, για μία ανακατάταξη πολύ σημαντική στη Ρωσία, σε μία άλλη κατεύθυνση, ή για μία αταξία τρελή, η οποία θα αφορά και θα έχει impact σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πλανήτη. Αυτό είναι κάτι στο οποίο κανείς μας δεν έχει απάντηση. Είναι κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ακόμα και αν με κάποιο τρόπο καταφέρουμε και καλύψουμε μια κουβέρτα την σημερινή πολεμική κατάσταση και καταλήξουμε με κάποιους λίγο χαμένους, λίγο κερδισμένους και με μια καινούργια ισορροπία κτλ. Η Ρωσία είναι μια χώρα της οποίας η οικονομική κατάσταση, η κοινωνική κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξαγωγή αερίου και πετρελαίου, τα οποία φεύγουν από τη διεθνή ατζέντα. Αυτός ο παίκτης θα είναι ουσιαστικά ένα rogue state στη συνέχεια. Για να μην γίνει αυτό, θα πρέπει να δούμε πώς εντάσσεται μέσα στο κοινωνικό σύστημα το υπόλοιπο και όχι πώς απομονώνεται παραπάνω. Αυτό. Δεύκη, έχεις το λόγο για ένα πεντάλεπτο περίπου για να κλείσουμε και μετά ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, να διευκρινίσω φυσικά ότι όποιος ξεκινάει έναν πόλεμο είναι καταδικαστέως. Από εκεί και πέρα, ξανατονίζω ότι όμως έχει μια σημασία και αξία να καταλάβεις πώς έφτασαν τα πράγματα σε πόλεμο και να σκέφτεσαι και τι θα γίνει μετά. Το 65% περίπου της ανθρωπότητας που ονομάζεται παγκόσμιος νότος, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, δεν πιστεύει ότι ο δυτικός φιλελεύθερος κόσμος εννοεί αυτά που λέει και τα εφαρμόζει με μια ισοτιμία. Πιστεύει ότι δράμε ρολιπτικά, εκτός από τη Ρωσία δηλαδή. Και την Κίνα φυσικά. Λοιπόν, επομένως η πρότασή μου είναι ότι οι δημοκρατικές χώρες πρέπει, ως πιο εξελιγμένοι οργανισμοί ασφαλώς, να πάρουν πρωτοβουλίες οι οποίες αφενός να αρχίσουν να πείθουν για την αναγκαιότητα αυτών των διεθνών κανόνων, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο μέσα από κάποιες μορφές διεθνών συμφωνιών παγκοσμίων, και πλέον να πάρει την πρωτοβουλία να αρχίσει να ρίχνει νερό στη φωτιά και όχι λάδι. Σίγουρα η Ρωσία είναι μια κοινωνία η οποία θα έπρεπε να κάνει την αυτοκριτική της και θα έπρεπε να μεταρρυθμιστεί. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, τι κάνουμε? Και πότε θα γίνει και πώς θα γίνει? Και έχοντας φυσικά και το κουμπί, το πυρηνικό. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία με πυρηνικά.
γιατί έχει υποθεί και αυτό, αλλά ότι μπορεί να γίνει στο τέλος ένα πυρηνικό ατύχημα και ένα ολοκαύτωμα, γιατί σε όλα τα σενάρια που ξέρουμε, νικητής δεν υπάρχει σε πυρηνικό πόλεμο, έτσι. Επομένως, μιλάμε για μια αυτοκτονία πια της ανθρωπότητας από ένα σημείο. Και μετά οι τέτοιες καταστροφές που μιλάμε για ένα κόσμο μη βιώσιμο. Τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε. Άρα, μόνο από εκεί μπορεί να σπάσει αυτό το αδιέξοδο. Αλλιώς θα μείνουμε με ένα αδιέξοδο, το οποίο όμως δεν μπορεί να μείνει, ξέρετε, όπως το Κυπριακό, 40 χρόνια μια παγωμένη σύγκρουση. Είναι πολύ μεγάλη η περιοχή για την οποία μιλάμε. Είναι πάρα πολλές οι δυνάμεις σε πολυπίκυλο επίπεδο για να μείνει παγωμένο. Δεν θα είναι καθόλου παγωμένο. Θα είναι μια θερμή σύγκρουση η οποία διαρκώς θα μας εκνηδιάζει τι μπορεί να δημιουργεί. Λέει στο λόγο. Εγώ θα ήθελα να... Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με 4 στίχους του Κάλβου, τους οποίους θέλω να τους αφιερώσω στους φίλους μου στη Μαριούπολη που δεν ξέρω αν ζουν. Στη Βικτόρια Πομαζάν, στους γονείς της Βικτόρια Τσελπάν, στην Έλενα Ντόμπρα, στα στελέχη του προξενείου εκεί, επί το μέγα ερείπιον η ελευθερία ολόρθη προσφέρει 2 στεφάνους, ένα από γήινα φύλλα και άλλον απάστρα. Ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολυδεύκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την καθοριστική σας συμβολή, νομίζω είχαμε μια παραδειγματική συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε και συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις. Και όπως σας είχα πει πριν λίγο, θέλω να τελειώσουμε με ένα μήνυμα που μας στέλνει στο chat η Σβιτλάνα από το Κίεβο. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τη στέγη για τη διοργάνωση αυτής της υψηλού επίπεδου συζήτησης την κρίσιμη για την Ουκρανία και για τον κόσμο στιγμή, την 50η μέρα που γίνεται ήδη ο πόλεμος, με στόχο να αναζητηθούν από κοινού οι απαντήσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. Γιατί ο πόλεμος που βιώνουμε είναι ένας πόλεμος κρίσεως που θα κρίνει την καινούργια παγκόσμια τάξη. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη για τη βαθιά γνώση της χώρας μας, την κατανόηση των διαδικασιών που τρέχουν εδώ, για την αγάπη του για τη χώρα μας, ο οποίος με κάθε τρόπο υποστήριζε τις προσπάθειές μας στο Πανεπιστήμιο και το θυμόμαστε πάντα με τη ζεστασιά, μέχρι και τώρα μίλησε για την ανθρώπινη διάσταση του πολέμου, το οποίο συνήθως ξεχνιέται στις πολιτικές συζητήσεις. Μεγάλη τιμή μας που διατέλεσε πρέσβη στο Κίεβο. Ευχαριστώ τον κύριο Ανιψητάκη που ενησυχεί και παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τη χώρα μου. Μια ξεχωριστή μεγάλη ευγνωμοσύνη μου προς την κυρία Γαλανάκη για την πολύτιμη συμπαράστασή της. Συναγερμός απειλής εναέριας επίθεσης. Όλη τη μέρα σήμερα εδώ. Αγαπητοί φίλοι, η στέγη ευχαριστεί όλους που συμμετείχαν, ευχαριστεί όλους σας, ευχαριστεί ιδιαίτερα τους εισηγητές, ευχαριστεί ιδιαίτερα τη Σβιτλάνα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σου, Στέφανε.